δύο λόγια που νιώθω αυτή τη στιγμή, κοιτάζοντας το καθένα από εσάς προσωπικά στα μάτια. Να πω τα εξής. Να πω ότι τα αξιώματα, οι χαρές, οι έλλειοι, οτιδήποτε μπορεί να φέρει η θέση αυτή στην οποία βρίσκομαι, είναι κάτι το οποίο έρχεται και παρέρχεται. Αυτό όμως το οποίο δεν θα αντάλλαζα ποτέ και με τίποτα, είναι η σχέση ειλικρίνειας και εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα και τη βλέπω τώρα στα μάτια σας. Αυτό και μόνο. Μιλώντας λοιπόν προσωπικά και εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής, θα ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια όλους σας για μια ακόμη φορά για την τιμή που μας κάνατε στις προηγούμενες εκλογές το Μάιο του 2014 με την εμπιστοσύνη σας και την εκτίμηση που μας δείξατε και φυσικά τα συναισθήματα τα οποία μας μοιράσατε απλόχερα να μας δώσετε αυτή την νίκη στις εκλογές. Σκεπτόμενος κανείς τη χρονιά που ολοκληρώνεται σιγά σιγά, συνειδητοποιώ ότι περάσαμε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο. Με ιδιαίτερες, πολύ ιδιαίτερες θα έλεγα καταστάσεις, πρωτόγνωρα γεγονότα, ούτε στη φαντασία μας δεν θα μπορούσαμε να έχουμε σκηνοθετήσει νωρίτερα. Κάνοντας μια αναδρομή σε επίπεδο Δήμων, συνειδητοποιεί κανείς ότι οι αρμοδιότητες που έχουν δοθεί στην αυτοδιοίκηση και οι ευθύνες είναι διαρκώς αυξανόμενες σε αντίθεση με τους πόρους που διατίθεται στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τα γεωγούμενα λοιπόν προβλήματα τα οποία προστίθεται καθημερινά είναι πάρα πολύ μεγάλα και πολλές φορές τα προβλήματα αυτά είναι ξεπέραστα. Δεν θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένα παραδείγματα, διότι νομίζω πως θα ξέρουμε όλοι και θα γίνω κουραστικός. Παρ' όλα αυτά, χωρίς κανένα όπλο ουσιαστικά στη παρέτρα μας, μαχόμαστε καθημερινά για να καταφέρουμε να συνεισφέρουμε κάποιες φορές ίσως και περισσότερα από αυτά τα οποία πραγματικά μπορούμε να κάνουμε. Σε όλο αυτό βέβαια, το δύσκολο ταξίδι με πραγματικά άγνωστο προορισμό, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση, δεν είμαστε μόνοι μας και έχουμε συνοδηγόρους όλους εσάς. Όλους εσάς που ανταποκρίνεστε σε κάθε αίτημα για εθελοντική προσφορά, σε κάθε έκκληση που κάνουμε για βοήθεια. Σε όλους εσάς που παρά τις αντιξοότητες και τις δυσκολίες δεν χάνετε την ανθρωπιά σας, δεν σταματάτε λεπτό ουσιαστικά να προσφέρετε για το κοινό όφελος, για το κοινό συμφέρον, για το κοινό καλό. Να ξέρετε πραγματικά πως από αυτή σας τη στάση παίρνω τη δύναμη και συνεχίζω. Παίρνω τη δύναμη από αυτή σας τη στάση καθημερινά, γιατί σας έδωσα μία υπόσχεση. Να φτιάξουμε το Δήμο Σαλονικού που ονειρευόμαστε. Κανείς λοιπόν και τίποτα δεν θα μπορέσει να με σταματήσει από το να πετύχουμε αυτό το στόχο. Σήμερα λοιπόν συγκεντρωθήκαμε εδώ και μας κάνετε την τιμή να παρευρίσκεστε για να σας παρουσιάσουμε ποια είναι αυτά τα οποία καταφέραμε να κάνουμε σε αυτούς τους πρώτους 15 μήνες που βρισκόμαστε στη διοίκηση του Δήμου μας. Με συνεπή διαχείριση, με συνέχιση ουσιαστικά σε προσωπικό επίπεδο της συνεχούς, υγιούς και συνεπής διαχείρισης των οικονομικών του Δήμου Σαλονικού, θέσαμε πρώτη προτεραιότητα στη χάραξη πολιτικής μας, την κοινωνική πολιτική και τον άνθρωπο. Θέσαμε τον άνθρωπο σε πρώτο πλάνο, βάζοντας στόχο να αντιμετωπίσουμε τόσο την ένδυα, που δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα αυτή την εποχή, αλλά κυρίως και τον κοινωνικό αποκλεισμό του κάθε συνδημότη μας, του κάθε πολίτη αυτού του τόπου. Ξεκινήσαμε λοιπόν από το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο της νέας Δημοτικής Αρχής με την ίδρυση του Κοινωνικού Παντοπολίου του Δήμου. Και ξεκινάω από αυτό, διότι ίσως είναι από τα πιο σημαντικά και επίκαιρα θέματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην κοινωνία μας. Ιδρύσαμε λοιπόν ένα κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου με άκρως διαφανείς διαδικασίες. Ένα κοινωνικό παντοπολείο το οποίο μέχρι
σπιτίζει περισσότερες από 200 οικογένειες. Μπορεί σε κάποιους από εμάς που δεν έχει χτυπήσει ακόμα την πόρτα αυτό το πρόβλημα, να μην είναι υπαρκτό το μέγεθος, να μην είναι εμφανές τουλάχιστον το μέγεθος και αυτό αντιλαμβανόμαστε τόσο καλά. Είναι περισσότερες λοιπόν από 200 οικογένειες που έχουν συζητήσει αυτό το πρώτο χρόνο που λειτουργεί το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου. Να καλησπέρισω τον Δήμαρχο Ναυπηλωτικής και καλό φίλο τον κύριο Μιχαλίδη. Ευχαριστώ τον κύριο. Σε συνέχεια λοιπόν αυτής της δράσης ήρθε μια πρωτοβουλία την οποία αναλάβαμε και ανέλαβα προσωπικά να ηγηθούμε ενός προγράμματος επισυντηστικής βοήθειας του ΤΕΒΑ, όπως ονομάζεται και κάποιοι από εσάς μπορεί να έχετε ακούσει, όπου αφορά μια σύμπραξη που δημιουργήθηκε από τους 13 Δήμους Ανατολικής Αττικής με το Δήμο Σαλονικού ως leader, ως το φορέα που ηγείται αυτού του προγράμματος, στο οποίο για τα επόμενα 4 χρόνια της θητείας μας θα έχουμε περίπου τα 2.600.000 με 2.700.000 ευρώ το χρόνο για αγορά τροφίμων για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τους εγγραφείς. Αυτή η δράση της σύμπραξης συνεχίστηκε με το πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης νοπών τροφίμων, νοπών προϊόντων. Σε αυτούς τους τελευταίους 3 μήνες έχουν γίνει 5 διανομές φρούτου και στο επόμενο χρονικό διάστημα έρχονται και άλλα προϊόντα εκτός από τα φρούτα για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες. Με επίκεντρο τον άνθρωπο, το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι. Ένα πρόγραμμα το οποίο βοηθάει πάρα πολλές οικογένειες της περιοχής μας και ένα πρόγραμμα το οποίο πλέον δεν χρηματοδοτείται. Εμείς όχι απλά συνεχίζουμε να το χρηματοδοτούμε, αλλά φροντίζουμε να βρούμε τρόπους να ενισχύσουμε και τη λειτουργία και να μπορέσουμε να το επεκτείνουμε και στις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες του Δήμου Σαρονικού, καθότι ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο διέθετε μόνο ως Δήμος Καλλιδίου. Η δωρεάν προετοιμασία μαθητών για τις εξετάσεις, τις αθλητικές εξετάσεις που δώσαν είτε για στρατιωτικές σχολές, είτε για αστυνομικές σχολές, είτε για τα ΤΕΦΑ. Φροντίσαμε να έχουμε εκπαιδευτές όπου βοηθήσαν τα παιδιά για την προετοιμασία τους για τις εξετάσεις αυτές, ώστε να μπορέσουν να έχουν καλύτερη επιτυχία και να μπορέσουν να έχουν καλύτερη σταδιοδρομία στη ζωή τους. Εφαρμόσαμε κοινωνικά τιμολόγια για τις ευπαθείς ομάδες. Νομίζω πως δεν χρειάζεται να το αναλύσω αυτό. Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο και είναι μια ανάγκη ακόμα της εποχής. Διευρύναμε το ωράριο του ΚΕΠ της αναβίσου και τις απογευματινές ώρες, όπου μαζί με το ΚΕΠ των Καλλιδίων μπορούν να εξυπηρετήσουν πραγματικά τις ανάγκες της περιοχής και στις ώρες στις οποίες τελειώνει η δουλειά του ο εργαζόμενος και θα χρειαστεί να εξυπηρετηθεί. Στο θέμα της δημοτικής συγκοινωνίας, είναι ένα θέμα το οποίο φαντάζει αρκετά δύσκολο. Ξεκινήσαμε, ξέρετε πάρα πολύ καλά, για να σχεδιάσουμε μια ολοκληρωμένη συγκοινωνία όπου θα ενώνει όλο το Δήμο μας σε ανταπόκριση με τον προαστιακό στο Κοροπή, με το σταθμό του Κορομπίου που είναι ο κοντινότερος αυτή τη στιγμή σε εμάς. Αλλά ήρθε το καλοκαίρι αυτή η κατάσταση, ενώ ήμασταν ήδη σε συνεννόηση με τα κτέλη Αττικής για να μπορέσουμε να το οργανώσουμε, με τα κάποια αντιμετώπιση τα οποία μας πήγαν αρκετά πίσω. Παρά τα αυτά, εμείς δεν χάσαμε χρόνο και από το καλοκαίρι προσθέσαμε στο ήδη υπάρχον λεωφορείο το οποίο εκτελεί τη διαδρομή Καλλίδια-Λαγονίση, τη σύνδεση των Καλλιδίων με το Λαγονίση, άλλη μια γραμμή εκείνη που συνδέει την περιοχή της Παλαιάς Όντας από το Θυμάρι έως την ανταπόκριση με τη Σαρωνία του 122, περνώντας από ανάμεσα και από διάφορες άλλες περιοχές Αναβίσου και Παλαιάς Όντας, τις οποίες ούτως ή άλλως όσο το χρησιμοποιείτε τις γνωρίζετε. Και ξέρουμε ότι το χρησιμοποιείτε πολύ, διότι μέχρι σήμερα το λεωφορείο αυτό πηγαίνει έρχεται γεμάτο. Συνεχίζουμε βέβαια και την προσπάθειά μας, διότι αυτούς τους μήνες είναι και ο κύριος Νίκος ο Πάστρας εδώ, όπου ξέρετε όλοι με τις 6.500 περίπου υπογραφές που έχει μαζέψει τι αγώνα έχει κάνει για την επέκταση του 122 να φτάσει ως την Παλαιά Χόγκια και να εξυπηρετήσει και τις υπόλοιπες ανάγκες της παραλιακής ζώνης του Δήμου Σαρονικού. Δεν είχε τοποθετηθεί ακόμη διευθύνοντας σύμβουλος στον ΟΣΑ, με αποτέλεσμα να μην έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα να το υλοποιήσουμε. Τώρα με ενημέρωσε ότι πλέον έχει τοποθετηθεί, οπότε αύριο το πρωί έχω άλλη μια δουλειά να πάμε εκεί και να πιέσουμε και πάλι και να φέρουμε το 122 έως την Παλαιά Χόγκια να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες της περιοχής. Με μια άλλη συνεργασία την οποία συνάψαμε και είναι αυτή η συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων.
και προαγωγής της υγείας, όπου και ο φίλος ο Δημήτρης Λουκάς έχει συνάψει αντίστοιχη σχέση, μετέχουμε πλέον σε αυτό το τόσο σημαντικό δίκτυο όπου αφορά τα θέματα υγείας. Περισσότεροι από 155 δήμοι μέχρι στιγμής είναι μέλη στο δίκτυο αυτό, όπου υπάρχει ως στόχος ο έλεγχος των πληθυσμιακών ομάδων υψηλού κινδύνου και γενικότερα η προώθηση ολοκληρωμένων πολιτικών και δράσεων στο πεδίο της υγείας. Ένα επίσης πάρα πολύ σημαντικό πεδίο. Στο προχθεσινό, την πέμπτη μας πέρασε Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, πήραμε την απόφαση να ιδρύσουμε ΚΕΠ υγείας στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στην περιοχή της Αναβίσου, στη Δημοτική Ενότητα της Αναβίσου, ώστε να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες της Σαρονίδος, Αναβίσου και Παλαιά Σφώτιας, όπου βρίσκεται και μακριά από τα καλύτερα που υφίσταται το κέντρο υγείας και μπορεί να καλύψει αντίστοιχες ανάγκες και ακόμα περισσότερες βεβαίως κέντρο υγείας. Αλλά είναι μια σημαντική ενέργεια και προσπάθεια ώστε να καλύψουμε και τις απομακρυσμένες, δυστυχώς και κακώς έως σήμερα, περιοχές του Δήμου μας. Με το κέντρο υγείας αντιστοίχως, στον τομέα της υγείας, διοργανώσαμε τριήμερο συνέδριο υγείας πριν από μερικούς μήνες, όπου συζητήθηκαν όλα τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του κέντρου υγείας αφενός των Καλλιδίων και του Σαρονικού βέβαια σήμερα που καλύπτει όλες τις ανάγκες, όπου δυστυχώς και αυτό δεν βρίσκεται σε καλό δρόμο αυτή τη στιγμή. Είναι πλήρως υποστελεχωμένο. Αυτή τη στιγμή δύο γιατροί ουσιαστικά καταφέρουν και καλύπτουν τις εφημερίες εναλλάξεις, δουλεύουν και πρωί. Οι άνθρωποι κάνουν και τις εφημερίες το απόγευμα. Η κυρία Κραλιά με τον κύριο Γκίκα να λένε τα ονόματά του, γιατί είναι ήρωες οι άνθρωποι πραγματικά. Και δίνουμε τις προσπάθειές μας όπου στο επόμενο χρονικό διάστημα ενδεχομένως και να ζητήσω τη βοήθειά σας σε κινητοποιήσεις προκειμένου να έχουν γιατροί στο Δήμο μας. Αλλά ο κύριος Στάλης είναι έτοιμος, το βλέπουμε να έχει σήμερα. Το έχει μάθει ο διάφορος. Αυτή τη χρονιά γίναμε δωρεάν οδοντιατρική ελέγχη στους μαθητές όλων των σχολείων του Δήμου μας και με τη νέα σχολική χρονιά συνεχίζεται αυτή η δράση. Γίνανε δωρεάν προληπτική έλεγχη για καρκίνο παχαίου σεντέρου μέχρι στιγμής, για μέτρηση οπτικής πυκνότητας, για οστεοπόρωση και τη σπυρομέτρηση. Αντίστοιχα, σε συνεργασία με εθελοντή γιατρό, ο οποίος ενισχύει τα περιφερειακά ιατρία στις δημοτικές ενότητες του Δήμου μας, προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες της συνταγογράφησης στους κατοίκους των περιοχών μας. Όμως το επόμενο χρονικό διάστημα και το 2016, κοιτάζουμε πώς θα καταφέρουμε, ξεπερνώντας τα γραφειοκρατικά προβλήματα των επιτρόπων, εκείνων δηλαδή που ελέγχουν την οικονομική διαχείριση των Δήμων, να μπορέσουμε γιατί είναι βούλησή μας να προσλάβουμε ένα γιατρό ώστε να μπορεί να συνταγογραφεί σε όλες τις δημοτικές ενότητες εκ περιφοράς μέρα την ημέρα μέσα στην εβδομάδα. Στα θέματα των υποδομών. Στα θέματα των υποδομών έχει γίνει αρκετά μεγάλη δουλειά, θα έλεγα, από τις τεχνικές μας υπηρεσίες, οι οποίες έχουν δουλέψει άοπνα όλο αυτό το χρονικό διάστημα και τα αποτελέσματα βέβαια έχουν ξεκινήσει να γίνονται ορατά. Για το σχέδιο Α και Β κατοικίας του Κουβάρα. Ολοκληρώνεται η γάμα φάση του σχεδίου και εκκρεμεί η έγκριση μιας περιβαλλοντικής μελέτης περιβαλλοντικής καταλληλότητας όπως ονομάζεται, για να μπορέσει ουσιαστικά να προβεί σε τελευταία ανάπτυξη πράξης εφαρμογής. Το βιοπάρκο Ταλιβίου, το βιομηχανικό πάρκο. Ένα σχέδιο το οποίο είχε μείνει στα σιρτάρια αρκετά χρόνια τώρα. Από την πρώτη του μήνα μεθαύριο το πρωί ξεκινά η δεύτερη ανάπτυξή του, το Β1 στάδιο όπως ονομάζεται, για να μπορέσουμε και εκεί να φτάσουμε σε πράξη εφαρμογής και να φέρουμε ανάπτυξη σε μια περιοχή του Δήμου μας όπου θα μπορέσει να υποστηρίξει την επιχειρηματικότητα. Η Β' κατοικία, ένα σχέδιο πάρα πολύ πονεμένο, η Β' κατοικία της παραλίας του Λαγωνισίου, το σχέδιο δηλαδή όλου του Λαγωνισίου, ένα σχέδιο το οποίο επί 20ετίας δεν έχει μπορέσει να φτάσει στην ολοκλήρωσή του. Αυτή τη στιγμή είναι προ των πυλών, ώστε να γίνει μέσα στο πρώτο εξάμεινο του 2016 πράξη εφαρμογής στο μισό τουλάχιστον σχέδιο από αυτό. Με μια διαφορετική απόφαση από την προηγούμενη δημοτική αρχή, το σπάσαμε σε τρεις διαφορετικές φάσεις, καθότι έχει δύο σημαντικά προβλήματα. Ένα με τις δασικές περιοχές στα όρια του σχεδίου
και ένα με τις περιοχές οι οποίες εφάπτονται σε ρέματα, για τις οποίες δεν είχαν γίνει αντίστοιχες μελέτες οριοθέτησης ρεμάτων για να ολοκληρωθεί αυτό ταυτόχρονα. Κυρώνω το πράξη εφαρμογής για κάτι πάνω από το μισό σχέδιο μέσα στις αρχές του 2016. Αναθέσαμε ήδη τις μελέτες για τις οριοθετήσεις των ρεμάτων για να προχωρήσουμε και το δεύτερο τμήμα και θα μείνει ως τρίτο δύσκολο κομμάτι, ένα μικρό κομμάτι της τάξης του 10% του συνολικού σχεδίου που αφορά τις αστικές εκτάσεις. Αντίστοιχα, έχουμε πραγματοποιήσει συζητήσεις και συνεργασία με τους μελετητές των σχεδίων των επεκτάσεων του κεντρικού οικισμού των Καλλιδίων και προχωρούν και αυτά, όπως επίσης και το σχέδιο επίσης της παραλίας του Λαγονησίου της περιοχής της Σπεριδόνης, αυτό που αναφέρεται από τον Γκράνι Ζόπ για όσους δεν γνωρίζουν ακριβώς την αυτή την περιοχή. Αντίστοιχα, προχωράμε με γοργούς ρυθμούς της χρήσης γης τηλεοφόρος Αρονίδος. Και λέω της χρήσης γης τηλεοφόρος Αρονίδος, διότι ξέρετε πολύ καλά ότι η χρήση γης είχα ξεκινήσει για όλη τη Σαρονίδα με αποτέλεσμα να παίρνουν τεράστιες αντιδράσεις από τους κατοίκους της περιοχής και δικαίως. Εμείς τι κάναμε, αφού γραφτήκαμε τις ανάγκες της περιοχής. Ποιες είναι ανάγκες της περιοχής? Θέλουμε τα καταστήματα να εξυπηρετηθούν οι καθημερινές ανάγκες, δεν θέλουμε όμως στη Σαρονίδα. Στη Σαρονίδα να υποβαθμιστεί το επίπεδο ποιότητας ζωής, διότι είναι μια παθαριστική περιοχή και έτσι θέλουμε να διατηρήσουμε. Αυτό λοιπόν και κάνουμε, δίνοντας χρήση γης μόνο επί της λεωφόρου Σαρονίδος και επί της παραλιακής λεωφόρου και σε καμία άλλη περιοχή, σε καμία άλλη γειτονιά της Σαρονίδας. Προχωράμε, μάλλον ουσιαστικά θα ήθελα να πω πως ανασταίνουμε το σχέδιο της Β' κατοικίας της Αναβίσου, ένα σχέδιο το οποίο επίσης για 20 χρόνια βρίσκεται στα συντάγια και μάλιστα όταν πήγαμε στο ΙΜΕΚΑ, αυτό το οποίο μας είπα είναι ότι ο φάκελος είναι πια 40 και πρέπει να τον καθαρίσουμε. Αυτή ήταν η εικόνα και έχουν βάλει μια διαφορετική εικόνα. Αντιδίωσα την εικόνα υπηρεσιών, δεν ήταν. Λοιπόν, αυτό το σχέδιο προσπαθούμε να το επανενεργοποιήσουμε ώστε να μπορέσουμε ουσιαστικά την περιοχή αυτή που βρίσκεται πέριξ του κυρίως οικισμού της Αναβρίσου να την εντάξουμε στο σχέδιο πόλης και από Β' κατοικίας και να την κάνουμε Α' κατοικίας ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί ο αστικός ιστός της Αναβρίσου. Αντίστοιχα, προχωράμε τις υπολογιστικές ενότητες ΠΕ1 και ΠΕ2 κεντρικού δηλαδή του κυρίως οικισμού της Παλαιάς Φώκιας, σε επέκταση του κυρίως οικισμού της Παλαιάς Φώκιας, όπου εκεί με τη μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας όπου απαιτείται και ένα γενικό οικονομικό σχέδιο πέριξ του κινητηρίου θα μπορέσει να προχωρήσει πλέον και αυτό το σχέδιο που είναι και αυτό πάρα πολύ στην πρόγια στη Σιτάλια ξεχασμένο. Όπως επίσης και η Β' κατοικία του Θημαρίου, τα αντίστοιχα προβλήματα. Εκτός όμως από τα σχέδια τα οποία προχωράνε αυτή τη στιγμή, για να μην πω για το γενικό πολεοδομικό σχέδιο, το γούκουσου της Αναβίσου που τρέχουμε, για να μην πω για το γούκουσου της Παλαιάς Φώκιας που τρέχουμε, εκτός όμως από τα πολεοδομικά σχέδια που τρέχουμε σε επίπεδο μελετών, ξεκινάμε και την εφαρμογή του σχεδίου της Α' κατοικίας της Αναβίσου, όπου χθες χαράκτηκα. Καλησπέρα κύριε Οικονόμου. Περάστε, καθίστε. Και ο Βασίλης Οικονόμου, βουλευτής Αττικής. Εχθές λοιπόν χαράκτηκα τη διάλυση 4 αδιεξόδων από τον κυρίω οικισμό της Αναβίσου, όπου θα μπορέσει να συνδέσει ουσιαστικά όλη την Ανάβισο με τον δρόμο που έρχεται από τη Σαρονίδο και φτάνει στην Καραμαλή, και έτσι θα μπορέσει ουσιαστικά να ολοκληρωθεί ο κεντρικός ιστός σε αυτό το σημείο για να μπορούν να κυκλοφορούν οι κάτοικοι της περιοχής και να μην κάνουν γύρους. Συνεχίζουμε με αμύωτες προσπάθειες την άρνηση της πίεσης στην περιφέρεια Αττικής, όπου εκτελεί το αντιπλημμυρικό έργο που ούτως ή άλλως θα δυσκόλεψε σήμερα τους περισσότερους να έρθουν εδώ, μιας και εκτελούν τα έργα επί της παραλιακής λεωφόρου και είναι κλειστή από κάποιο έως κάποιο σημείο εδώ κάτω, δίπλα στην Φώκια. Εντείνουμε λοιπόν τις προσπάθειές μας της πίεσης ουσιαστικά, γιατί ανάδοχος και επιβλέπων αυτού του έργου είναι η περιφέρεια Αττικής, ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί με τον καλύτερο τρόπο και στον ταχύτερο δυνατό χρονικό διάστημα, ώστε να λυθεί αυτό το τεράστιο πρόβλημα της περιοχής των Βούρνων, όπως ονομάζεται της Αναβίσου, της Πέριξ βέβαια περιοχής, και να μπορέσουμε ουσιαστικά να
αναπτύξουμε την αλφα κατοικία της αναβλήσης, διότι δίχως την ολοκλήρωση αυτού του αντιπλημμυρικού έργου δεν μπορούν να εκδοθούν αντίστοιχα οικοδομικές άδειες στην περιοχή. Διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή κοινόχρηστος χώρος στο όμικρο τάφ, στο οικοδομικό τετράγωνο 140, στην περιοχή των Καλυβίων, δίπλα από τον πνευμονιπιακό σταθμό που βρίσκεται στο περιφερειακό των Καλυβίων. Ένα έργο το οποίο καλύπτει τον προϋπολογισμό του Δήμου μας, ύψους 97 περίπου χιλιάδων ευρώ, όπου κατασκευάζεται ένας νέος όμορφος χώρος που θα το χαίρονται μικροί και μεγάλοι, καθότι θα περιλαμβάνει ένα γήπεδο μπάσκετ, μια πλατεία και μια παιδική χαρά. Από ιδίους χώρους, τονίζω. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή παρένθεση. Να κάνω μια μικρή παρένθεση και να εξηγήσω τι σημαίνει ήδη η πόλη στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης εν έτη 2015 και εν όψη 2016 ακόμα χειρότερα ενδεχόμενα. Ο Δήμος Σαρωνικού, να σας δώσω δύο νούμερα, γιατί ξέρω ότι κουράζουν τα νούμερα, αλλά θα καταλάβετε πάρα πολλά αυτά τα δύο νούμερα. Ο Δήμος Σαρωνικού, ένας Δήμος με προϋπολογισμό 28 εκατομμυρίων ευρώ, λαμβάνει ως στρατηγική επιχορήγηση 2.800.000 ευρώ το χρόνο. Όταν μόνο μισθοδοσίες έχει περίπου τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Φαντάζομαι ότι ο Δημήτρης Ολυμπάς στην ίδια κατάσταση θα βρίσκεται, όχι φαντάζομαι, είμαι σίγουρος. Όπως και όλοι οι υπόλοιποι Δήμοι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι ιδιαίτερη και σοβαρή και συνεσταλμένη οικονομική χειρισμή χρειάζονται αυτή τη στιγμή στην τοπική αυτοδιοίκηση για να δούμε ότι υπάρχουν οι ίδιοι υπόλοιποι, δηλαδή πλεόνασμα από τα δικά μας τα χρήματα για να υλοποιήσουμε οποιοδήποτε έργο εκτός από το να τρέχουμε στην καθημερινή λειτουργία των Δήμων μας. Από τους ιδίους φόρους λοιπόν της φετινής χρονιάς, όπου η φετινή χρονιά παρεμπιπτόντως με ένα πολύ συγκεκριμένο σχεδιασμό θα είχε πλεόνασμα άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ, όπου μια αρνητική συγκυρία ενός λογαριασμού ξεχασμένου 3 ετών πίσω από τον Έθισνα, από τη χωματερή σαλιώση, να το πω έτσι καλύτερα, απλά να το καταλάβετε όλοι, πάμε. Τα σκουπίδια μας είχε ένα μπουλιουτί για τα προηγούμενα χρόνια στο ύψος του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ και μας τράβησε ουσιαστικά όλο αυτό το αποθηματικό το οποίο θα δημιουργούσαμε και θα κάναμε τι, καθημερινά, έρχεται καθημερινές παρεμβάσεις στις γειτονιές, να το πω έτσι, να λύσουμε καθημερινές ανάγκες, καθημερινά προβλήματά σας. Παρά τα αυτά, από τους ιδίους αυτούς χώρους βρίσκονται σε δημοπράτηση αυτή τη στιγμή τρία έργα για την περιοχή μας. Το ένα έχει δύο σκέλη και είναι 40.000 ευρώ για την επισκευή και συντήρηση της κεντρικής πλατείας των Καλυβίων και της πλατείας του Λαγωνισίου, αυτής που βρίσκεται δίπλα από το Φρένς, για να το καταλάβετε, η κάτοικη της περιοχής. Επίσης, άλλες 40.000 ευρώ από ιδίους χώρους του Δήμου διατίθεται για αντίστοιχα έργα στην πλατεία της Αρωνίδος, στην κεντρική πλατεία της Αρωνίδος. Και 20.000 ευρώ για αντίστοιχα επίσης έργα στο θεατράκι της Παλαιάς Όχθειας, όπου απολαμβάνουμε το καλοκαίρι της εκδηλώσεις του Δήμου μας όλοι μας. Εκτός αυτών, δημοκρατήθηκε και γίνεται η ολοκλήρωση των συνδέσεων των αγωγών ίδρυψης, των καινούργιων αγωγών ίδρυψης που είχαν τοποθετηθεί στα Καλλίδια, ένα έργο συμπληρωματικό του ΕΣΠΑ, ίσως 90.000 ευρώ. Όπως επίσης, προχωράμε αυτή τη στιγμή στο να οριστικοποιήσουμε τη μελέτη υλοποίησης μιας προεκλογικής μας υπόσχεσης και δεν είναι άλλη από την αντικατάσταση όλου του φωτισμού του Δήμου Σαρωνικού με λαμπτήρες LED. Καταγράψαμε όλους τους λαμπτήρες της περιοχής, ετοιμάσαμε τη μελέτη και αυτή τη στιγμή προετοιμάζουμε τεχνικά δελτία ώστε τους πρώτους δύο μήνες του 2016 να μπορέσουμε να κάνουμε το διαγωνισμό και να βρεθεί ο ανάδοχος ο οποίος θα κάνει την αντικατάσταση των λαμπτήρων, όπου πριν το τέλος του 2016 δεν θα υπάρχει πλέον σημαντικός λαμπτήρας όπως σήμερα. Για να υπενθυμίσω ότι σε σχέση με αυτό το έργο δεν είναι μόνο ότι θα έχουμε καλύτερο φωτισμό στον τόπο μας και θα πάψει πλέον αυτό το τηλεφώνημα ότι κάει τη λάμπα για την καρδιά και δεν το λέει, ευτυχώς δόξα τω Θεώ. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι υπάρχει τεράστια εξοικονόμηση και ενέργειας αλλά και πόρων, οι οποίοι αυτοί οι πόροι θα γυρίσουν πίσω με μείωση δημοτικών τελών, βέβαια. Υπάρχει και μια τίποτα να κάνουμε την τραγωνία. Καταθέσαμε
μελέτη στην διαχειριστική αρχή του ΕΣΠΑ για το νέο ΕΣΠΑ που ανοίγει, όπου υπάρχουν και περισσότερες πιθανότητες από 99% να χρηματοδοτηθεί για ένα έργο. Επίσης 20 εκατομμυρίων ευρώ και είναι η συνέχιση του αντικειμενικού της Αναβίσου ώστε να καλύψει όλη την Ανάβισο και την περιοχή της ΑΤΕΝ. Το έργο του αληθικού καταφυγείου. Το οποίο απασχολεί πάρα πολλούς. Ξεκινήσαμε με όλη την καλή διάθεση, με χαρά, με χαμόγελο. Ήρθανε και οι κληρικοί της περιοχής μας και κάνανε αγιασμό, μόνο γούρικο δεν ήταν. Γι' αυτό. Δεν είναι κανείς εδώ τους κληρικούς, θα μου παρεξηγήσει, όχι. Γι' αυτό δεν πήγε. Ξεκίνησε ο Παλάβος να προβεί στην εκβάθμιση αυτού του έργου και την βρέθηκε η αρχαιολογία η οποία λέει το έργο δεν γίνεται. Παρά τα αυτά, ήμασταν εκεί στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο που παραπέμπτηκε το θέμα. Τρεις φορές αγωνιστήκαμε, παλέψαμε και πήραμε πριν από 15 μέρες την απόφαση θετική μετά από την έγκριση τροποποιημένης μελέτης πλέον να ξεκινήσει τουλάχιστον το ανατολικό τμήμα του αληθικού καταφυγείου μέσα στις επόμενες μέρες να κατασκευάζεται. Και στη συνέχεια να δω πώς θα μπορέσουν να κάμψουν τις αντιδράσεις της αρχαιολογίας για να ολοκληρωθεί και το δυτικό κομμάτι αυτού. Πετύχαμε σε αυτή τη δύσκολη, την άνομπρη θα έλεγα εγώ, από οικονομική άποψη, από άποψη χώρων δηλαδή χρονιά, να εντάξουμε ήδη 10 έργα στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής. 10 έργα τα οποία έχουν προϋπολογισμό περισσότερα των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι ολοκλήρωση του δικτύου ομπρίων στην οδό Κεφαλινίας Σαρονίδα. Προϋπολογισμού 90.000 ευρώ, όπου τις επόμενες μέρες υπογράφουμε την προγραμματική σύμβαση για να ξεκινήσει η δημοπράτηση του έργου. Είναι η χρηματοδότηση, εξτρά χρηματοδότηση για το δίκτυο αποχέτευσης των καλλιδίων, του κυρίου οικισμού καλλιδίων και του Κουβαρά, όπου ο βιολογικός του Μαρκοπούλου είναι πλέον σε λειτουργία και τις επόμενες μέρες ξεκινάμε τις πρώτες συνδέσεις σε αυτόν για τα καλλίδια και τον Κουβαρά. Και καταφέραμε να πετύχουμε χρηματοδότηση ύψους 250.000 ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής, ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε το κόστος σύνδεσης στο δίκτυο. Είναι η επισκευή και η ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών μας μονάδων. Ένα έργο 542.000 ευρώ που θα μας επιτρέψει να φέρουμε τα σχολεία, όλα τα σχολεία του Δήμου Σαρονικού, τις 28 σχολικές μονάδες που διαθέτει ο Δήμος μας, σε υψηλότατο πλέον επίπεδο από άποψη στηριακών υποδομών. Είναι η αναβάθμιση και η άρση επικινδυνότητας παιδικών χαρών, καθότι ο Δήμος Σαρονικού διαθέτει 40 παιδικές χαρές, εκ των οποίων μία είναι παιδική χαρά και όλες οι υπόλοιπες είναι καρμανιόλες, αν το πιέψε να πω. Και γιατί το λέω αυτό, διότι εκτός από την παιδική χαρά που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Σαρονίδας, καμία άλλη παιδική χαρά του Δήμου από τις υπόλοιπες 39 δεν κατασκευάστηκε εξ αρχής με τις προδιαγραφές που προβλέπονταν για την ασφάλεια των παιδιών. Οπότε εξασφαλίσαμε 345.000 περίπου ευρώ, όχι για να επισκευάσουμε τις παιδικές χαρές, για να κατασκευάσουμε τις παιδικές χαρές από την αρχή επί της ουσίας. Εξασφαλίσαμε 813.000 ευρώ για την αποκατάσταση και αναγέννηση του παλιού δημοτικού σχολείου της Παλαιάς Φώτιας, του πρώτου δημοτικού σχολείου της Παλαιάς Φώτιας, το οποίο βρίσκεται σε ένα πραγματικά απίθανο σημείο επί της παραλιακής, όλοι το γνωρίζετε, και το οποίο φιλοδοξούμε να κάνουμε έναν πανέμορφο χώρο που θα φιλοξενεί πλέον και πολιτιστικές δραστηριότητες που είχαμε σήμερα, αλλά και πολιτιστικές δραστηριότητες τις οποίες δεν μπορούσαμε να φιλοξενήσουμε σήμερα. Και αυτός είναι και ο στόχος. 172.000 ευρώ καταφέραμε να αντλήσουμε για αποκατάσταση τη οδού γάμα συνέχεια στη δημοτική κοινότητα του Βαρά, ένα δρόμο ο οποίο έχει καταρρεύσει και κοντεύει να πάρει και τα σπίτια που βρίσκονται από κάτω από αυτό μαζί του. 506.000 ευρώ εξασφαλίσαμε την Περιφέρεια Αττικής για αντικατάσταση των χλωροταβίδων του γηπέδου του ΠΑΟ Καλλιδίων και του γηπέδου του ΑΟ Κουβαρά, του Αθλητικού Ομίλου Κουβαρά, ώστε να μπορούν πλέον τα γήπεδα αυτά να γίνουν ακόμη καλύτερα για τα παιδιά τα οποία βρίσκονται εκεί και φροντίζουμε τουλάχιστον για αυτά να βρίσκονται κοντά στον αθλητισμό και να αποτρέπονται από άλλου τύπου δραστηριότητες. 2.167.000 ευρώ
Είναι κατά έργα για την ολοκλήρωση ουσιαστικά των αντιπλημμυρικών έργων στη δημοτική κοινότητα των Περιγρίων. Επίσης, 2.680.000 ευρώ είναι για τα συμπληρωματικά έργα για την ολοκλήρωση, δηλαδή ουσιαστικά, των αντιπλημμυρικών έργων της δημοτικής κοινότητας της Σαρονίδος. Και 200.000 ευρώ που έχει υπογραφεί την προγραμματική σύμβαση είναι για την επίστρωση της λεωφόρου Γαλάζιας Ακτής, η οποία αυτή τη στιγμή ο δρόμος επί της ουσίας δεν περνιέται. Που όμως, πριν από αυτό, φροντίσαμε και φροντίζουμε για όλα τα δίκτυα ίδρυσης. Ακούστε το γι' αυτό. Που έχουν κατασκευαστεί. Και τα περισσότερα εξ αυτών για να μην πω όλα έχουν κατασκευαστεί με χρηματοδοτικά εργαλεία, δηλαδή με ΕΣΠΑ ή με άλλα προγράμματα. Στο Δήμο μας. Και με χρήματα των κατοίκων. Και βρίσκονται. Και με χρήματα των κατοίκων, έτσι. Και βρίσκονται ασύνδετα, έχουμε δηλαδή δίκτυα σχεδόν σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου μας, καινούργια δίκτυα και δίπλα τους έχει παραμείνει το παλιό δίκτυο ίδρυσης και λειτουργεί το παλιό δίκτυο καινούργια γιατί δεν είχαν συνδεθεί ποτέ. Και αυτή τη στιγμή με ιδίους χώρους συνδέουμε όλα τα δίκτυα ίδρυσης ώστε να μπορέσουμε και ποιοτικότερο νερό να έχετε στα σπίτια σας και να λιτώνουμε χρήματα από τις βλάβες καθημερινές και να μην διαλύεται το οδικό δίκτυο βέβαια, το οποίο έχει γίνει στροφή. 4.000.000 επίσης ευρώ καταφέραμε και εξασφαλίσαμε για την ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης των Γαλλιδίων και του Κουβαρά, ώστε να λυθεί τουλάχιστον σε αυτό το τμήμα του Δήμου το πρόβλημα της αποχέτευσης. Το πρόβλημα που υφίσταται αυτή τη στιγμή με την αποχέτευση της παραλιακής ζώνης, δηλαδή Φώτια, Αναβίσου, Σαρονίδος, Λαγωνισίου, είναι ένα πρόβλημα που μέχρι σήμερα δεν έχει βρει λύση, καθότι απαιτείται πολιτική βούληση, το επαναλαμβάνω πολιτική βούληση, όπου προσωπικά αλλά και σε συνεργασία με άλλους που ενδιαφέρονται, δημάρχους εννοώ για επίλυση του θέματος αυτού, όπως επίσης και με τον Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής, τον κύριο Φιλίππου, έχουμε πραγματοποιήσει άνω των 10 συναντήσεων στο Υπουργείο, στην Περιφέρεια Αττικής, στην κυρία Δούρου, στην ΕΙΔΑ και σε όλους τους αρμόδιους φορείς ώστε να μπορέσουμε να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα. Αν όμως δεν καταφέρουμε τελικώς μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να δρομολογηθεί αυτή η λύση, εξυπακούεται ότι θα πάμε σε άλλη λύση και δεν θα παραμείνουμε στο τέλος της θητείας μας εδώ να κοιταζόμαστε ο ένας με τον άλλο και να μην έχουμε επιλύσει ίσως το σημαντικότερο πρόβλημα του Δήμου Σαρονικού, το πρόβλημα της αποχέτευσης. Εγώ δεσμεύομαι προσωπικά στα θέματα περιβάλλοντος. Στα θέματα περιβάλλοντος πρέπει όλοι πρωτίστως να αποκτήσουν μια διαφορετική συνείδηση αντιμετώπισης της φύσης και του περιβάλλοντος. Πρέπει όλοι ουσιαστικά να συμβάλλουν ο καθένας από την πλευρά του για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Εμείς έχουμε ξεκινήσει κάνουμε τα εξής. Ήδη ξεκίνησε από τον σύνδεσμο λαγριωτικής, στον οποίο μετέχουμε οι δύο Δήμοι, ο Σαρονικός και η Λαγριωτική, να υπογράφονται η μία μετά την άλλη συμβάσεις για θέματα διαχείρισης επικίνδυνων σε πρώτη φάση απορριμμάτων, όπως οι ηλεκτρικές συσκευές που υπεγράφει τις προηγούμενες μέρες, όπου στο επόμενο χρονικό διάστημα θα λάβετε ένα τηλέφωνο όλοι, όπου θα μπορείτε να καλείτε και να έρχονται να παίρνουν από τα σπίτια σας πλέον κουζίνες, πλυντήρια, ψυγεία ή οτιδήποτε άλλη ηλεκτρική συσκευή υπάρχει για πέταμα. Αντίστοιχα, έχουν τοποθετηθεί σε όλα τα δημοτικά καταστήματα κάδοι για τις μικρές ηλεκτρικές συσκευές που μπορείτε να μετακινήσετε μόνοι σας. Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε σε αντίστοιχες συμβάσεις για τα καμένα λάδια, για το τηγανέλαιο, για τις μπαταρίες και ούτω καθεξής. Στα πλαίσια λοιπόν της προστασίας του περιβάλλοντος, η χρονιά που πέρασε πραγματοποιήσαμε αρκετές εθελοντικές δράσεις καθαρισμού και μια ιδιαίτερη συμμετοχή, όπως συνεχίστηκε και για μια ακόμη χρονιά, στη δράση Let's Do It Greece, όπου προβλήκαμε σε καθαρισμό σε χώρους των παραλίων μας και σε δασικές περιοχές του Δήμου μας. Στην προστασία του περιβάλλοντος βέβαια συμβάλλει τα μέγιστα και η πολιτική προστασία του Δήμου Σαρονίδου. Και εδώ θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές του ευχαριστίες εκτός από τον κύριο Λιωδακάκη, τον Δημοτικό Σύμβουλο που έχει υποχρεωθεί με αυτή την ευθύνη, μια ήταν ένα κομμάτι πολιτική προστασία που
Το ίδρυσα εγώ το 2009 στο Δήμο Καλλιδιών τότε. Και μετέπειτα από τα ίδια και μετά ήταν στο Δήμο Σαλονικού. Και είχα την ευθύνη αυτού μέχρι και τη μέρα που εκλέχθηκα δήμαρχος και στον κύριο Δημήτρη τον Σόφο, όπου άμυσε και εθελοντικά συμβάλλει σε τι, στο να έχουμε ένα στόλο έξι πυροσβεστικών οχημάτων στο Δήμο, όπου εκτός από την καταστολή που βρίσκονται το καλοκαίρι σε όλες τις πυρκαγιές, και είδαμε το καλοκαίρι μας πέρασε, όλες τις πυρκαγιές που υπήρξαν στην περιοχή μας δεν ξεπέρασαν ουσιαστικά πλην μίας στο να κάψουν περισσότερο από ένα στρέμμα γης, και αυτό είναι το σημαντικότερο, το να την προλάβουμε δηλαδή στη στιγμή που χρειάζεται, εγκαίρως, κάνουμε τεράστια δουλειά στον τομέα της πρόληψης. Και αυτό φάνηκε τις προηγούμενες μέρες που ξεκίνησαν οι πρώτες πλημμύρες και ακούγαμε από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις ότι γινόταν σε όμορους ή μη όμορους γειτονικούς δήμους της Αττικής, όπου πλημμύριζαν και υπήρξαν μέχρι και νεκροί ουσιαστικά από αυτές τις έντονες, τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Και στην περιοχή μας δεν υπήρξε ούτε ένα φρεάδιο το οποίο να είχε βουλώσει. Γιατί? Γιατί αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι της πολιτικής προστασίας, μαζί με την υπηρεσία έλευσης του Δήμου, την ώρα που έβρεχε απόγευμα, εκτός υπηρεσίας, ήταν σε όλα τα φρεάδια και φροντίζαν να μείνουν ανοιχτά. Τους ευχαριστώ πραγματικά μέσα από την καρδιά μου για αυτό. Επιτελούν όμως και ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό έργο. Είναι αυτό που να έχουμε καταφέρει παρά ότι είχε δύο πυρκαγιές φέτος να διαφυλάξουμε και να διασώσουμε το φυσικό στολίδι του Δήμου μας πέρα από την παραλία του. Όλοι την ξέρουμε και την απολαμβάνουμε. Το πανέμορφο πραγματικά βάσει του Κουβαράκα. Δεν υπήρξαν δύο πυρκαγιές φέτος, πάρα πολύ επικίνδυνες. Στα μέσα τα δικά μας ήταν εκεί, δούλεψε και ο κρατικός μηχανισμός και καταφέραμε και διασώσαμε το δάσος για άλλη μια φορά. Το περιβάλλον όμως δεν είναι μόνο αυτό, είναι και τα σκουπίδια μας. Θα έρθουμε τώρα στα ωραία. Είναι τα σκουπίδια μας. Τοποθετήσαμε και τους είδατε πέντε υπογειοποιημένους κάδους στις κεντρικές πλατείες των δημοτικών ενωτήτων. Το γίνεται ως πιλωτική εφαρμογή ουσιαστικά, η οποία θα λειτουργήσουν τις επόμενες μέρες. Και θα γίνει από μία επίδειξη σε κάθε πλατεία το πώς χρησιμοποιούμε αυτόν τον κάδο. Είναι μία πιλωτική εφαρμογή όπου εμείς τουλάχιστον φιλοδοξούμε στις πλατείες και στα κεντρικά σημεία που συγκεντρώνεται ο κόσμος να μην έχουμε κάδους, να εξαφανιστούν οι κάδοι. Τροποποιήθηκε από την αρχή της ανάλυσης των καθηκόντων μας ο σχεδιασμός συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων. Με αποτέλεσμα πλέον στη Φυλή να μην πηγαίνουν άλλα οχήματα εκτός από τους δύο τράκτορες που διαθέτει ο Δήμος Σαλονικού, ενώ μέχρι την προηγούμενη μέρα πηγαίνανε σχεδόν όλα τα πολυματοφόρα καθημερινά στη Φυλή, εξού και μας ήρθε το μπουγιουρτί του 1,5 εκατομμυρίου που σας ανέφερα πριν. Επίσης, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, κάναμε συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη στους 50.000 ευρώ για τη συλλογή των πρασίνων απορριμμάτων, κλαδεμάτων, ξερόφωτων κτλ. Και έτσι το φετινό καλοκαίρι είχαμε μια πολύ καλύτερη εικόνα από ό,τι είχαμε τις προηγούμενες χρονιές. Όχι τη βέλτιση, αλλά πολύ καλύτερη από τις προηγούμενες εικόνες τις οποίες είχαμε. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Έχει κανείς ιδέα αυτή η κακιά συνήθεια που έχουμε του να παίρνουμε το οτιδήποτε βγάζουμε στο δείγμα, στον καναπέ, την πολυχρόνα, τα κλαδιά, τα οτιδήποτε είναι αυτό, και να τα αφήνουμε στη γωνία του γείτονα, όχι στη δουλειά μας, ποτέ, προς Θεού, στη γωνία του γείτονα. Τι κοστίζει στο Δήμο τη χρονιά αυτό το πράγμα? Έχει καλή σφαίρα. Το να τα συλλέγει δηλαδή ο Δήμος, γιατί βλέπουμε ότι μένουν σε μια γωνία, την τρίτη τετάρτη εξαφανίζονται, την πέμπτη ξανά είναι και βγάζουν καινούργια, αλλά δεν έχει σημασία. Τι κοστίζει αυτό στο Δήμο, έχει κανένα οτιδήποτε κανεί, τι κόστο έχει, οικονομικό κόστο, πόσο κάνει. Καμία ιδέα. Καμία. Λοιπόν, 50.000 ευρώ σύμβαση με Τρίτο και 250.000 ευρώ πόσο στο Δήμο είναι αυτή η ιστορία. 300.000 ευρώ το χρόνο, όπου ξέρετε ποιος θα πληρώνει. Αυτός που πετάει τη σακούλα και αυτός που δεν πετάει τη σακούλα, δυστυχώς, όλοι εμείς δηλαδή. Διότι είναι κόστος υπηρεσίας καθαριότητας και είναι μέσα στα δημοτικά μας θέλη. Βέβαια, θα μου πείτε εδώ τώρα, πάρα πολύ ωραία, καλά μας τα λέτε, Δήμαρχε,
να μην το πετάξω από τον κράτο, πες το κάνω. Αυτό δεν είναι το επόμενο ερώτημα. Αυτό είναι το επόμενο ερώτημα. Και δεν είχαμε απάντηση όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είχαμε απάντηση εξού και το πρόβλημα αυτό κάθε χρόνο διγονόταν και διγόνευε. Τι κάναμε λοιπόν εμείς. Ανεξάρτητα με το ότι η Περιφερειακή Αρχή ήρθε μη έχοντας περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων να πει δίνει κάτι μελέτης διαχείρισης απορριμμάτων και δείτε τι θα κάνετε στο σπίτι σας. Είχαμε ήδη αναθέσει από πριν η μελέτη διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου Σαλονικού. Μια μελέτη την οποία την παραλάβαμε πριν από περίπου 1,5 μήνα από το Δημοτικό μας Συμβούλιο και η οποία είναι μια μελέτη εμπεριστατωμένη και με πολύ συγκεκριμένες, υλοποιήσιμες και εφαρμόσιμες προτάσεις και λύσεις. Και δεν είναι άλλη την εξής που θα σας παρουσιάσω ευθύς αμέσως και είναι πάρα πολύ απλή. Είναι, για να δώσω λύση αυτό που είπα πριν, ότι πού να το πετάσω. Γιατί αυτό το ερώτημα. Είναι η κατασκευή ενός πράσινου σημείου, όπως θα ονομαστεί, γιατί έτσι αντιδοτείται, δίπλα από την παλιά χωματερή του τέος Δήμου Καλλιδίων, σε μια περιοχή που ήδη ουσιαστικά έχει υποβαθμιστεί και πρέπει να συμβάλλουμε στο να την αναβαθμίσουμε, διότι μιλάμε για αναβάθμιση ενός νέου σε σχέση με τα ελληνικά δεδομένα βορειοευρωπαϊκού μοντέλου έκτασης 20 στρεμμάτων, όπου θα περιλαμβάνει εκτός από κομποστοποίηση στα πράσινα απορρίμματα, διαχείριση διαλογίου ουσιαστικά και διαχείριση ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, όπου θα πάψουμε πλέον να χαρίζουμε τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα σε αυτού του οποίου θα χαρίζουμε, που δεν θέλω να αναφερθώ. Και όπου η ανακύκλωση αυτή τη στιγμή στο Δήμο μας ξεπερνά το 7% σε σχέση με τα απορρίμματά μας, καθότι δεν υπάρχει κίνητρο για κανένα μας. Και θα περιλαμβάνει εκτός αυτών και κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ώστε να περνάνε και να εκπαιδεύονται οι μικροί μαθητές και οι δικοί μας αλλαγούν των υπολείπων περιοχών, για να μπορέσουν πραγματικά να φτάσουν σε αυτούς τους στόχους που επιθυμούμε. Τι θα γίνει λοιπόν με αυτό. Εκεί θα μπορούμε να εναποθέτει ο καθένας από εμάς, και εγώ πολίτης αυτής της περιοχής μου, και εγώ κατεβάζω το σπίτι. Μπειρόμαστε. Θα μπορούμε λοιπόν εκεί να εναποθέσουμε τα απορρίμματά μας δωρεάν και αντίστοιχα με αυτή μας την ενέργεια να εισπράττουμε μείωση δημοτικών τελών, διότι μειώνεται το κόστος διαχείρισης αυτών και ιδιαιτέρως με τα πράσινα απορρίμματα, καθότι τα πράσινα απορρίμματα είναι 11.000 τόνοι το χρόνο. Και να σας δώσω και ένα στοιχείο ακόμα. Από αυτή τη μελέτη προέκυψε ότι κάθε κάτοικος αυτής της περιοχής, και εγώ, όλοι μας, έχουμε περίπου τα 700 κιλά ετήσια παραγωγή απορριμμάτων, καθένας μας. Ένα νούμερο το οποίο, παραδόξως, το έχουμε μόνο εμείς και οι ΕΚΑΛΙ. Αυτό δεν ξέρω τι σημαίνει, θα το δούμε παρακάτω. Επειδή λοιπόν αναφέρθηκα στη Λάβα πριν, αναφέρθηκα στο τι γίνεται με τις χωματερές τώρα και η επόμενη ερώτηση θα μου κάνει να σας πω πάρα πολύ καλά. Είναι η Λαγκούβα. Να πέφτει και η Παλαμάκη. Ναι, Παλαμάκη και η Λαγκούβα. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω το εξής. Μην νομίζετε στα προβλήματα αυτά τα οποία υπάρχουν στην καθημερινότητά μας και δεν έχουν καταφέρει να εκδηλείονται σε χρόνο τετέ ότι εμείς είμαστε ικανοποιημένοι. Ο πιο δυσαρεστημένος από εσάς είναι εγώ, πρώτος, από όλους τον εαυτό μου. Δεν είμαι ειλικρινής. Γι' αυτό λοιπόν, στο νέο προϋπολογισμό, θέλοντας να επιλύσουμε και αυτό το πρόβλημα, έχουμε συμπεριλάβει 300.000 ευρώ για επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου. Φανταστείτε, για να καταλάβουμε τι σημαίνουν αυτά τα νούμερα, γιατί έχει σημασία τώρα, σας λέω ένα νούμερο όμως στον αέρα, αφού δεν έχει δείμαστε, δεν είμαστε. Εντάξει. Φανταστείτε ότι για τη φετινή χρονιά που κάναμε για να κλείσουμε Λαγκούβες ήταν να προμηθευτούμε 20.000 ευρώ πίσω. Και του χρόνου βάζουμε στον προϋπολογισμό 300.000 ευρώ για επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου. Για να πετύχουμε τι ουσιαστικά με αυτό, για να πετύχουμε η Λαγκούβα που ανοίγει από την πλάτη της σύρευσης, από ένα άλλο πρόβλημα που είχε το οδόσφαιμα ή οτιδήποτε άλλο, να κλείνεται εντός ημερών και όχι εντός μηνών, όπως είχαμε συνηθίσει. Ούτε εγώ είμαι ικανοποιημένος από τον πρώτο χρόνο με την εικόνα την οποία δείξαμε. Και γι' αυτό τι κάνω, βάρω από μια στο μαχαίρι και αλλάζουμε σαν τη γενική. Και αυτό θα κάνουμε συνεχώς από εδώ και πέρα, όσο δεν πηγαίνει καλά. Και θα το κάνουμε παρέα. Γιατί μην νομίζω ότι εγώ κάνω βόλτα και βλέπω όλε τι λαγούδε του Δήμου Σαλονικού. Από εσά σα ακούω, το παίρνετε τηλέφωνο. Και το θέλω να μου παίρνετε τηλέφωνο. Και τη θέλω αυτή την επικοινωνία την καθημερινή που πολλοί από εσά με στεναχωρείτε όταν με παίρνετε. Και δεν με στεναχωρείτε επειδή με πήρατε και μου
για την Λαγούδα. Με στεναχωρεί, λέει, ξέρει, συγγνώμη, ξενοχλώ. Εγώ συγγνώμη, ξενοχλώ, μην τσαντήσει την πολιτική ώρα. Γιατί δεν με ενοχλεί κανείς. Το αντίθετο μου δίνει μια εικόνα την οποία εγώ δεν μπορώ να περπατήσω 470 χιλιόμετρα εσωτερικό οδικό δίκτυο και να δω τα πάντα. Και το κάνετε εσείς αυτό για μένα ουσιαστικά. Γίνεσαι τα πόδια μου την ώρα και τα μάτια μου. Και το θέλω και παρακαλώ όχι να το συνεχίσετε, να το αυξήσετε. Τι παιδεία. Στον τομέα τη παιδεία, πονεμένο τομέα αυτή την εποχή, ξεκινήσαμε ένα έργο το οποίο ξεκίνησε από το 2009 μαζί. Κύριε Γκίνη, 9 με τον Ολυμπιακό Κουβαρά. 8, 2008. Ξεκίνησε και ο Κουβαράς με τότε γενοτάρχη και τον κύριο Σταμάτη, τον κύριο Γενίνη, αντιδήμαχο, με ένα όνειρο να φτιάξει ένα αγροθυριακό σταθμό να πηγαίνουν τα παιδάκια. Και κολλήσαμε σε γραφειοκρατίες, σε γρανάζια, σε δικαστήρια, σε πολέμους μεταξύ εργολάβων, σε οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί άνθρωπος. Και φτάσαμε εν 2015 να ξεκινήσει πριν από περίπου 2 μήνες, 2,5, η κατασκευή του νέου πνευματικού σταθμού του Κουβαρά για να μπορέσουν και τα παιδιά του Κουβαρά να μην έχουν παιδιά ενός κατώτερου Θεού και να έχουν ένα πνευματικό σταθμό στην περιοχή του. Είναι ένα έργο προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ που αυτό έκανε ένα τεράστιο κύκλο γραφειοκρατικό. Καταφέραμε να το ξεκολλήσουμε, ενώ ήταν ένα έργο το οποίο ήταν χαμένο και μάλιστα ήταν ένα έργο το οποίο βρισκόταν πάνω στο γραφείο της κυρίας Περιφερειάρχου, της κυρίας Δούρου, με υπογραφή απένταξης, μιας και είχε χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ που λύγει τη διαδικασία με 12. Το έργο δεν είχε ξεκινήσει μέχρι και τον Απρίλιο και είπαν να το απεντάσουμε αυτό το έργο. Και καταφέραμε να πάρουμε την απόφαση τη δικαστική που απαιτούνταν και να φτάσουμε στον Απρίλιο να υπογράψουμε τη σύμβαση και να έχει ξεκινήσει ο εργολάβος να κατασκευάζει αυτό το πραγματικά πάρα πολύ χρήσιμο και ωραίο έργο στον Κουβαρά. Ξεκινήσαμε επίσης τη λειτουργία του δεύτερου πνευμονηπιακού σταθμού της Αναβήσου, αυτός που βρίσκεται εδώ πίσω από το ΟΤΕ, όπως ξέρουμε όλοι. Ένας νέος πνευμονηπιακός σταθμός, ο οποίος έρχεται να καλύψει πραγματικά όλες τις ανάγκες πλέον της περιοχής Αναβήσου, αλλά και γειτονικών περιοχών, όπου συνορεύουν και είναι πιο κοντά αυτός ο πνευμονηπιακός από ό,τι είναι της άλλης δημοτικής ενότητας, όπως τη Φώκια, παραδείγματος χάρη. Αντίστοιχα όμως, συνεχίζω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με αμύωτο ενδιαφέρον, τη συνέχιση της έμπρηθμης και της καλύτερης ακόμη λειτουργίας των υπολείπων 5 πνευμονηπιακών σταθμών που διαθέτει ο Δήμος Σαλονικού, όπου οι οποίοι πραγματικά έχουν πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, το οποίο μπορεί να ανταγωνιστεί ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς, στους οποίους οι γονείς δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να πληρώνουν τα δίδακτα. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Όσον αφορά τις επισκευές και τις εργασίες στα σχολικά κτίρια, σχολικές μονάδες που διαθέτουν, είτε αυτά είναι δημοτικά, είτε είναι γυμνάσια, είτε είναι ηλίκια, κάναμε υπεράθμιες προσπάθειες το καλοκαίρι που μας πέρασε και καταφέραμε την πρώτη μέρα που έγινε ο σχολικός αγιασμός τα κτίρια μας να είναι άδεια για να υποδεχθούν τα παιδιά. Κάτι το οποίο δεν κατάφερε το κεντρικό κράτος όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, όπου κουνάει το κεφάλι του κύριο Σάκης ο Κινηγαράκης, ο πρόεδρος της Ένωσης Γονέων και Επιδεμόνων του Σαλονικού. Θα το δείτε τις προηγούμενες μέρες στη τηλεόραση, είναι φίλο ο Χάρης, αλλά αυτόν άλλο θέλω. Κάτι που δεν κατάφερε λοιπόν το κεντρικό κράτος, εμείς παρότι χρήματα δεν λαμβάνουμε το κράτος, παρότι χρήματα δεν έχουμε στους προϋπολογισμούς μας, κουνάει το κεφάλι του Δημήτρης γιατί ήδη αντιμετωπίζει, όλοι τα ίδια αντιμετωπίζουμε, καταφέραμε τα σχολεία μας σαν άψογα να υποδεχτούν τα παιδιά. Και πήγαν τα παιδιά στα σχολιά, τα οποία ήταν φρεσκοκαμένα και μυρίζανε όμορφα για να τα υποδεχτούν ως πρώτη μέρα, να νιώσουν όμορφα, να νιώσουν ένα ωραίο περιβάλλον, να μπουν με διάθεση στη σχολική χρονιά. Βρέθηκαν εκεί χωρίς δασκάλους και καθηγητές. Και είχαμε πάει εμείς να κάνουμε τον αγιασμό μας με τον παπά και δάσκαλος ποιος. Κανείς. Σε αυτό το θέμα λοιπόν, είναι ένα θέμα ακόμα στο οποίο θα ζητήσω τη βοήθεια σας τις επόμενες μέρες, διότι θα εντείνουμε τις κινητοποιήσεις και από εδώ θα ξεκινήσει το ξεσηκωμός ο πανελλαδικός, γιατί πρέπει τα σχολεία να έχουν μαθητές, δεν νοείται να φτάνουμε στις γιορτές των Χριστουγέννων και τα παιδιά να μην έχουν κάνει ακόμα μάθημα. Να σχολάνε σε καλή και σε καλή. Και τον Βασίλη εγώ θα τον έρθω στην προσπάθεια. Θα έχουμε συζητήσει τους άλλους. Τον κύριο Πονόμο. Συγγνώμη, κύριο Βασίλη, τώρα λόγω της ιδιότητας. Αντίστοιχα, σχεδιάζουμε τα σχέδια και δύο σχολικών μονάδων.
Ελληνική Υπηρεσία του Δήμου μας προχωράει οργά τις διαδικασίες για την έγκριση τοπικού ρημοτομικού της περιοχής Σαρωνίδος, ώστε να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε το γυμνάσιο της Σαρωνίδας. Ένα στόχο τον οποίο θα τον επιτύχουμε είτε έτσι είτε αλλιώς. Αντίστοιχα, σχεδιάζουμε κατασκευή και νέων σχολικών μονάδων για να μπορέσουμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες. Όπως γυμνάσιο στην περιοχή της Παλαιάς Φώκιας, όπου δεν υπάρχει. Κατασκευή νέου γυμνασίου στο Κουβαρά, διότι τα παιδιά του Κουβαρά βρίσκονται σε κοντέινερς αυτή τη στιγμή και κάτω από τους πυλώνες υψηλής τάσης. Και αντίστοιχα, κατασκευή επαγγελματικού πλέον λυκείου που δεν διαθέτει ο Δήμος Σαρωνικού στην περιοχή του Λαγονησίου. Το καλοκαίρι λειτουργήσαν και τα δύο κουδά, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης του Δήμου μας. Λειτουργήσε εκτός από το ένα κέντρο που λειτουργούσε ανέκαθεν στα Καλλίδια και ένα δεύτερο κέντρο, όπου για δεύτερη φορά, αλλά με πολύ πιο ενισχυμένη δράση, λειτουργήσε στην περιοχή της Αναβρίσου και μπόρεσαν τα δύο αυτά κουδά να εξυπηρετήσουν περισσότερα από 250 παιδάκια, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους γονείς, στην ιδιαίτερα δύσκολη αυτή συγκυρία που βιώνουμε, να μπορούν να πάνε στη δουλειά τους και να μπορούν να πείσουν τα παιδιά τους σε ένα ασφαλές και ευχάριστο μεταβατικό περιβάλλον. Αυτή είναι η προσφορά του ΔΑΠ και δεν είναι το να κάνουμε φαμφάρες αυτή τη στιγμή, είναι ανάγκη. Δεν είναι πολυτέλεια. Και θα συνεχίσουμε να τα λειτουργούμε και να δούμε ότι υπάρχει ανάγκη, δεσμεύομαι προσωπικά ότι θα λειτουργήσουμε και τρίτο, παρότι δεν έχουμε χώρους. Εκεί θα κόβουμε από οπουδήποτε αλλού και θα δίνουμε χρήματα. Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο, πέρα από την προσπάθεια που κάνουμε της εξωστρέφειας ουσιαστικά του Δήμου και της διοργάνωσης εκδηλώσεων και δράσεων που θα προσελκύσουν επισκέπτες στην περιοχή μας, θα το αναπτύξω μάλλον σε λίγο αυτό έτσι, για πολύ συγκεκριμένη λογική στρατηγική την οποία ακολουθούμε, θα ήθελα να αναφερθώ σε επίσης ένα σημαντικό γεγονός, μιας και ανέφερα τους γονείς και τον τομέα της εργασίας, σε μια προσπάθεια που κάναμε και λειτουργήσε μετά την εκλογή μας, αλλά πριν την ανάλυση των καθηκόντων μας, στην έναρξη της λειτουργίας του Κέντρου Διαβίου Μάθησης τύπου 2 στην Ανάβρισο. Αυτό το Κέντρο Διαβίου Μάθησης, όπου καταφέραμε και πετύχαμε να λειτουργήσουμε στην περιοχή μας, ένα αποτέλεσμα θα σας πω μόνο, πέρα από τις εκπαιδεύσεις και καταρτήσεις που κάνουμε εμείς σήμερα, που είναι και εκδοτούμενες και ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει και αλληλίδι, πέραν το ότι γίνεται ουσιαστικά περισσότερο καταρτισμένος για να βρει εργασία την επόμενη μέρα. Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 170 συμπολίτες μας εργάζονται διότι πέρασαν από αυτό το Κέντρο Διαβίου Μάθησης. Είναι πραγματικά μια πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια στην ενίσχυση της απασχόλησης σε αυτή τη δύσκολη εποχή που βιώνουμε. Στον πολιτισμό. Δωρεάν μαθήματα θεάτρου. Τα ξέρετε όλοι να απολαμβάνετε. Δεν θέλω να πω τις ομάδες που έχουμε, τα ανοιχτά πανιά, τη φιλαρμονική, μαθήματα μουσικής, μαθήματα παραδοσιακών χωρών, όλες αυτές τις δομές του Δήμου τις ενισχύουμε. Ένα παράδειγμα θα δώσω ότι στη φιλαρμονική παραδείγματος χάρη του Δήμου που υφίσταται και την απολαμβάνουμε όλες τις παρελάσεις και σε οποιασδήποτε άλλες εκδηλώσεις, μέχρι σήμερα δεν είχαν δοθεί χρήματα εδώ και αρκετά χρόνια. Και φέτος μέχρι στιγμής μόνο έχουμε διαθέσει περίπου τις 15.000 ευρώ εκεί για να μπορούν πραγματικά τα παιδιά μας να βρίσκουν ουσιαστικά έναν χώρο στον οποίο μπορούν να εκπαιδευτούν στον τομέα της μουσικής και αφεντέρου να μπορούμε και εμείς στις εκδηλώσεις αυτές τις οποίες έχουμε να απολαμβάνουμε τη Δημοτική Φιλαρμονική. Αντίστοιχη λοιπόν προσπάθεια γίνεται προς όλες αυτές τις δομές και τους φορείς του Δήμου ενισχύοντας τη δράση τους όπως και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη που έχουμε στα Καλλίδια και προσπαθούν ουσιαστικά τις δράσεις να διευρύνουν και τις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες και είναι κάτι το οποίο θα δείτε τις επόμενες μέρες όπου θα λάβετε το πρόγραμμα εορταστικών εκδηλώσεων που για πρώτη φορά ο Δήμος συντονίζει και κάνει εορταστικές εκδηλώσεις και στις 5 δημοτικές ενότητες και θα δείτε και ότι παραδείγματος χάρη τις ιατρικές ομάδες τις βγάζουν και στις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες εκτός από αυτές τις οποίες βρίσκονται. Τη βιβλιοθήκη τη βγάζουν οι δραστηριότητες και στις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες από την έδρα του Δήμου στα Καλλίδια που βρίσκεται.
Διότι ερχόμαστε να κάνουμε πράξη και όχι να αφήσουμε στα λόγια ότι ο σαρωτός είναι ένας. Είναι ενιαίος και δεν υπάρχουν οι από εδώ, οι από εκεί, υπάρχουν οι κάτω, οι πέρα και οι δότε. Είμαστε ένα και ως ένα θα αντιμετωπιζόμαστε όλοι. Έτσι, ήρθαμε να ενοποιήσουμε σαν πόδες που μας πέρασαν και το καναβάλι του Θεσσαλονικού, όπου έγινε στη δημοτική της κοινότητας της Αρμονίδος με τεράστια επιτυχία και κάθε χρόνο θα γίνεται σε μία δημοτική ενότητα του Δήμου μας. Και δεν θα γίνονται πέντε καναβάλια. Οι πολιτιστικές καλοκαιρινές εκδηλώσεις όπου πραγματοποιήσαμε, όπου έγιναν σε συνεργασία με φορείς και συλλόγους της περιοχής, ήταν περισσότερες από 50 όσα είδαμε τους άλλους στο πρόγραμμα, τις απολαύσαμε το καλοκαίρι. Όσες έκανε ο Δήμος, όχι, εκτός από δύο μάλλον εξαιρέσεις ουσιαστικά που ήταν συλλόγων που προσπάθησαν να ενισχύσουν το ταμείο τους, περισσότερες από 50 εκδηλώσεις έγιναν δωρεάν. Σε αντίθεση με προγράμματα πολλών ιδιαίτερων αστικών Δήμων που είδα εγώ, και έβλεπα ότι όλες οι εκδηλώσεις είχαν ένα εισιτήριο. Εμείς τι θέλουμε να κάνουμε, γιατί προσπαθούμε να πετύχουμε. Και ο Δημήτρης έκανε αντίστοιχη προσπάθεια του να είναι δωρεάν οι εκδηλώσεις του. Εμείς τι προσπαθούμε να κάνουμε, προσπαθούμε αυτή τη δύσκολη στιγμή να δώσουμε διέξοδο ουσιαστικά στους πολίτες μας, όχι να πουλήσουμε θεάματα και να περιμένουμε να εισπράξουμε. Είναι εντελώς διαφορετική στρατηγική και η λογική μας. Και ποια είναι η στρατηγική και η λογική μας σε σχέση με αυτό το τομέα, γιατί το ανέφερα και πριν. Το θέμα είναι η εξωστρέφεια. Δηλαδή, να δημιουργήσουμε ένα brand name του Δήμου, ένα όνομα για το οποίο θα ακούγεται αυτός ο Δήμος, εκτός από την πλατεία Χολυστερίνης και τα παϊδάκια και το χοντρό. Έχουμε και άλλα πράγματα να δώσουμε και πολύ σημαντικότερα που θα πιστέψετε με, να δημιουργήσουμε ένα όνομα, μια brand σε αυτό το Δήμο, να προσελκύσουμε σε πρώτη φάση. Διότι έτσι γίνεται διαφορετικά. Εσωτερικό τουρισμό, όλους τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου να επισκέπτονται το Δήμο μας για να δουν διάφορα πράγματα, όπου θα έχουμε την ευκαιρία σε λίγο χρονικό διάστημα να βγει στην επιφάνεια μια τεράστια δουλειά που γίνεται αυτή τη στιγμή από το Δήμο και έχει ένα χρόνο περίπου που υλοποιείται αυτή τη δημιουργία σε μια σαφότητα του Δήμου της καταγραφής των πολιτιστικών, των γεωγραφικών, των θρησκευτικών, των οποιοδήποτε χαρακτηριστικών υπάρχουν στον τόπο μας, ώστε να φτιάξουν μια τουριστική ταυτότητα του Δήμου, μια ενιαία εικόνα του Δήμου, ένα ενιαίο λογότυπο του Δήμου, σε πρώτη φάση προσελκύοντας, όπως είπα, τον εσωτερικό τουρισμό και σε δεύτερη φάση προσελκύοντας και τουρισμό από το εξωτερικό. Γιατί ξέρετε τι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι πρώτον να κρατήσουμε τα παιδιά μας εδώ. Να δημιουργήσουμε τις υποδομές, τις παροχές, τις θέσεις εργασίας και να κρατήσουμε τα παιδιά μας εδώ. Δεύτερο, να προσελκύσουμε κόσμο ο οποίος θα έρχεται εδώ εκτός από το να μας ενισχύσει οικονομικά, παρέχοντας εμείς υπηρεσίες και προϊόντα και εισάγοντας χρήματα, και όχι φεύγοντας σήμερα και πηγαίνοντας σε άλλες περιοχές, εξάγοντας χρήματα και φέρνοντας προϊόντα και υπηρεσίες. Ακριβώς το αντίθετο θέλουμε να πετύχουμε. Αντίθετα, θέλουμε να φτιάξουμε έναν τόπο στον οποίο θα έρχονται ακόμα και για να βρουν δουλειά. Θα λύσει τα δικά μας προβλήματα και θα βοηθάμε κι άλλους. Αυτή είναι η προσπάθεια την οποία κάνουμε. Και την κάνουμε με ένα πολύ συντονισμένο τρόπο, με μια πολύ συντονισμένη στρατηγική εξωστρέφεια. Για τη χρονιά που μας πέρασε, να δώσω ένα παράδειγμα, φιλοξενήσαμε και δύο σημαντικά γεγονότα στο τόπο μας. Ένα εξ αυτών ήταν το Legion Run, το οποίο έγινε στις Αλικές της Αναβρίσου και για το οποίο είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, όχι μόνο πραγματοποιήθηκε και προσέλκυσε 2.400 επισκέπτες από Ελλάδα και εξωτερικό, και όπου το μεσημέρι που τελείωσε αυτή μια αθλητική ουσιαστικά δραστηριότητα εξήνης πόλης, γιατί αυτό δεν είναι τίποτα άλλο, και αλληλικές παραδόθηκαν να βάλουν όπως είχαν πριν, έτσι, τι βλέπετε, δεν υπέστησαν κάτι, γιατί τι είχαν γίνει, διαδρομές ουσιαστικά, ράβες, άλματα κτλ. Και λάδι με νερό, αυτό έχει γίνει, ο οποίος έχει ξανασκεπάσει και παραδόθηκαν όπως είχαν. Εκτός ότι είμαι χαρούμενος, που ήρθε τόσος κόσμος στην περιοχή μας, όπου μετά το μεσημέρι εξαπλώθηκε σε όλες τις παραλίες για μπάνιο, ενισχύοντας τις επιχειρήσεις του παραλιακού μετώπου, σε όλες τις ταβέρνες για να φάει. Και έγινε το αδιαφόρητο συζητώντας με τους επαγγελματίες. Γιατί αυτός ήταν ο στόχος, και αμέσως την επόμενη μέρα πήγε και κοινώνησα προσωπικά με τους επαγγελματίες να δω κατά πόσο λειτουργήσε. Κάνουμε προσπάθεια. Για πρώτη φορά την κάνουμε αυτή την προσπάθεια, δεν την τύχη. Εκτός αυτού είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που σήμερα το πρωί ήμουν στην αστυνομία και κατέθετα
για την αγωγή που μας κάνανε 15 συμπολίτες μας για να μην γίνει αυτή η αθλητική δραστηριότητα εκείνη την ημέρα. Γι' αυτό το κόμμα μεγαλούμενος. Διότι δεν τους πέρασε σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν ουσιαστικά να βάλουν σιδερένια παπούτσια σε αυτόν τον τόπο και να μην τον αφήσουν να προχωρήσει μπροστά. Λοιπόν, όσο σιδερένια παπούτσια και να προσπαθούν να χωρέσουν αυτόν τον τόπο οποιοδήποτε, θα τον ασφάλω. ΣΥΡΙΖΕΗ. Αντίστοιχα φιλοξενήσαμε το πανελλήνιο κύπελο 11χρονων ιστιοπλοείας, όπτιμης. Εδώ, στον κόσμο της Παλαιάς Πόλης. Τα παιδάκια είναι ιστιοπλοϊκά. Διότι να σας πω την αλήθεια, εγώ εκείνη τη μέρα έκατσα 2,5 ώρες μέσα σε ένα μουσικοτέχνικα είχε τώρα. Και χάσαμε τα παιδιά. Δεν ήθελα να φύγω. Με βάλανε σε ένα μουσικοτέχνικο και οργανωτές και πήγαμε μια βόλτα να το δούμε. Και μόνο που έβλεπα τα παιδάκια αυτά να αναγνωρίζονται έτσι με 260, με μια ανάπτυξη 270 συμμετοχές από όλη την Ελλάδα. 285 θα χάρω, μπράβο. Δεν μπορούσα να φύγω, Καθόμουν και χάσαμε τα παιδάκια. Μια πραγματικά πολύ όμορφη διοργάνωση, η οποία διήρκησε 3 μέρες και πάλι εκτός από το ότι την απολαύσαμε, εκτός από το ότι προάγουμε τον αθλητισμό και ποιον αθλητισμό, τον αθλητισμό σε ένα δίδυμο 21 χιλιόμετρα παραλία, όπου το μόνο που ξέρω να πάρουμε μέχρι σήμερα ήταν να πάρουμε να μαζεύουμε τα σκουπίδια, τίποτα άλλο. Αντίθετα, αυτή την παραλία πρέπει να την αξιοποιήσουμε σε όλες τις αναπτύξεις και όχι μόνο στις συγκεκριμένες. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω βέβαια εγώ και τον κύριο Βίκτορ Αρέστη, όπου δίχως τη βοήθειά του δεν θα έχει πραγματοποιηθεί το πανελλήνιο κύπελλο, διότι εκείνος ουσιαστικά κάλυψε όλο το οικονομικό κόστος αυτής της διοργάνωσης, μιας πανελλήνιας διοργάνωσης. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι αυτό αποτέλεσε τον πρωτοπό και στέλνοντας την πρότασή μας μαζί με ένα βίντεο από την περιοχή μας το Σεπτέμβριο που μας πέρασε, στην Σερβία, όπου έγινε η μερίδα, η βαλκανική, η διαβαλκανική ημερίδα για τα θέματα ιστοπλοείας, καταφέραμε και πήραμε για το 2016 και το Σεπτέμβριο που μας έρχεται το βαλκανικό πρωτάθλημα ιστοπλοείας. Όπου και πάλι ξέρουμε ότι υπάρχουν φίλοι που θα στηρίξουν οικονομικά αυτή την προσπάθεια για το Δήμος. Φαντάζομαι ότι έχει τα χρήματα να καλύψει τέτοιου τύπου διοργανώσεις. Είναι αρκετές δεκάδες χιλιάδες ευρώ που απαιτούνται για να καλύψει αυτές τις διοργανώσεις. Από ότι φαντάζομαι ότι θα απαιτεί μόνο περίπου τις 350 διαδικτερές, 450 άτομα δηλαδή ουσιαστικά να διαδικτερέψουν, να διαδικτερέψουν εδώ για 5 ημέρες. Φανταστείτε νούμερα. Με αυτές λοιπόν τις προσπάθειες, με αυτές τις δράσεις, τι κάνουμε, φτιάχνουμε μια εικόνα του Δήμου. Φτιάχνουμε μια εικόνα του Δήμου που δεν την είχαμε μέχρι χθες. Πραγματικά, όταν το γραφείο αυτό το οποίο, το γραφείο του Ιστορική Προβολή του Δήμου, που στήθησα από την πρώτη εβδομάδα που ξεκίνησα, μου έφερε και μου έδειξε ένα δείγμα της εικόνας που κάνει μέχρι στιγμής, όπου στις αρχές του επόμενου έτους, εφέτο τις επόμενες μέρες, μιας και τελειώνει η χρονιά, θα έχουμε μια πλήρη ουσιαστικά παρουσίαση αυτής της δουλειάς και με τη δημιουργία ενός νέου site, μιας νέας ιστοσελίδας, η οποία θα είναι ιστοσελίδα τουριστικής προβολής του Δήμου, όχι πληροφορία ή οτιδήποτε άλλο. Εντυπωσιάστηκα με το τι διαθέτει ο τόπος μας, που δεν το ήξερα. Εγώ που τον έχω περπατήσει πέτρα-πέτρα, δρόμο-δρόμο, είδα πράγματα τα οποία δεν τα γνώριζα και πράγματα τα οποία θα ήθελα να τα επισκεφτώ. Φανταστείτε πώς θα δουν τα μάτια ενός τρίτου, ενός ξένου. Αυτό προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και έτσι προσπαθούμε ουσιαστικά να αλλάξουμε τον τόπο μας. Αντίστοιχα, παρά τις αντίξιες οικονομικές συνθήκες, θα επανέλθουμε λίγο και στα πιο κοινά θέματα. Υποστηρίξαμε φέτος, ενώ πέρσι δεν είχε πραγματοποιηθεί αυτό, τα αθλητικά σωματεία της περιοχής μας, με επιχορήγηση 5.000 ευρώ για το καθένα. Και το κάναμε αυτό για τον εξής λόγο, διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά σήμερα ότι υπάρχουν οικογένειες, υπάρχουν γονείς οι οποίοι δεν μπορούν να δώσουν αυτή τη μικρή μηνιαία συνδρομή προς αθλητικούς συλλόγους, με αποτέλεσμα οι αθλητικοί σύλλογοι να πιέζουν τα ολίσια πλέον και προσπαθούμε αυτόν τον τρόπο να κρατήσουμε ουσιαστικά ζωντανό τον αθλητισμό στην περιοχή μας. Θα δίνουμε τα χρήματα για να κάνουμε ομάδες, γιατί πολλοί το σκέφτονται έτσι. Μεταγραφές αυτών των λεωφορείων να πέσει μπάλα, να το πω έτσι απλά. Τα δίνουμε για να υπάρχουν τα αθλητικά σωματεία και να μπορέσουν τα παιδάκια μας να πάνε να κάνουν αθλητισμό.
για να μην γυρνάνε σαν μια ράδια, να το πω ακόμη πιο λαϊκά, να το καταλάβουμε. Αυτός είναι ο στόχος. Αντίστοιχα προχωράμε στη συντήρηση των εκπαιδευτικών όλων των αθλητικών μας εγκαταστάσεων. Επίσης, ολοκληρώνουμε αυτή τη στιγμή τις απαραίτητες μελέτες για να μπορέσουν να διοδοτηθούν οι αθλητικές μας εγκαταστάσεις, διότι ξέρετε τι μεγάλος αγώνας γίνεται σε όλους τους Δήμους αυτή τη στιγμή και σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις με αυτό το θέμα της αδειοδότησης αυτών, διότι και αυτές οι εγκαταστάσεις κατασκευάστηκαν προφανώς όπως κατασκευάστηκαν οι παιδικές χαρές, δίχως δηλαδή να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Και τώρα επιστρέφουμε να μαζέψουμε τα σημάδια. Αντίστοιχα, πρωταγωγήθηκε ο στίχος του λιπέδου των Γαλλιδίων. Δίπλα από τον κλειστό και το ποδοσφαιρικό γήπεδο υπάρχει ένας στίχος, ο μοναδικός στίχος ουσιαστικά στο Δήμο Σαρονικού, όπου είναι ένα άθλημα που αποκτά καθημερινά και περισσότερους αθλητές, ένα κλασικό ουσιαστικά άθλημα και το οποίο ήταν σκοτεινό. Δεν υπήρχε περίπτωση να πάει κάποιος και να τρέξει στο στίχο το βράδυ. Πρωταγωγήθηκε τις προηγούμενες μέρες και προχωράμε αυτή τη στιγμή στη σύνταξη μελέτης αντικατάστασης λεωτάπητα του γηπέδου, του ποδοσφαιρικού γηπέδου της Παλαιάς Φώκιας, του Πρωτέα, όπως επίσης και σε αντίστοιχη μελέτη αποκατάστασης των αποδητηρίων, που τα αποδητήρια είναι πάρα πολλών ετών και είναι σε κάποια κατάσταση. Αντίστοιχη προσπάθεια γίνεται και για το γήπεδο του ΠΑΟΚ Γαλλιδίων, όσον αφορά τα αποδητήρια εκτός από το λεωτάπητα που εξασφαλίσαμε την χρηματοδότηση, όπως επίσης και συντάσσεων μελέτη για το φωτισμό του γηπέδου του Σαρονικού της Αναβίωσης που έχει πρόβλημα. Στο επίπεδο του εθελοντισμού, δημιουργήσαμε τράπεζα αίματος, εθελοντική τράπεζα αίματος, αιμοδοσίας δηλαδή ουσιαστικά εργαζομένων και κατοίκων της περιοχής, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερο σημαντικό, μιας και στη δύσκολη στιγμή συμπολιτών μας, συνανθρώπων μας, έχουμε τη χαρά να έχουμε τη δυνατότητα να μπορέσουν να βοηθήσουν. Έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα ήθελα να κάνω έκκληση προς όλους, όταν γίνονται οι αιμοδοσίες, να βοηθάτε. Και έχουμε μία μεθαύριο στις 4 Δεκεμβρίου και πραγματικά θα ήθελα όσοι από εσάς έχετε τη δυνατότητα και μπορείτε να γνωρίσετε κάποιο μέλος της οικογένειάς ότι έχει τη δυνατότητα να προσφέρετε μας αυτή την αιμοδοσία, διότι ξέρετε χτύπα ξύλο, όταν υπάρξει ανάγκη, ποιος άλλος θέλει να μας βοηθήσει και χτυπάμε τηλέφωνο. Και τώρα που να δώσουμε θέμα, γιατί είπαμε να δώσουμε 10 λεπτά τη ζωή μας. Μόνο 10 λεπτά τη ζωή μας. Και το λέω προσωπικά, είμαι εθελοντής αιμοδότης. Δεν το λέω θεωρητικά. Αντίστοιχα, στο θέμα αντιμετώπισης του προβλήματος των αδέσποτων ζώων και της φροντίδας αυτών, ενώ για όλα τα προηγούμενα χρόνια γινόταν απλά μία σύμβαση με ένα κτηνίατρο της περιοχής και γίνονταν μόνο πληρώσεις, εμείς κάναμε την υπέρβαση, κάναμε μία σύμβαση με την Ελληνική Φιλοζωική Εταιρεία που εδρεύει δίπλα μας στο Βοροπή, όπου μπορεί πλέον και παρέχει όλες τις φροντίδες που απαιτούνται για τα αδέσποτα ζώα, παρότι το κόστος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια ήταν το διπλάσιο. Κύριε, για την φετινή χρονιά. Διότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο πέραν από την διάσταση αυτή που παίρνει την κοινωνική διάσταση, όσο 20, από 10-20, θα το πούμε, δεν είναι κάτι λίγο, χιλιάδες ευρώ το χρόνο εννοώ. Είναι ένα θέμα το οποίο εκτός από την κοινωνική του διάσταση έχει και την διάσταση της υγιεινής, να μην το ξεχνάμε. Τα αδέσποτα ζώα είναι ζώα και αυτά όπως είμαστε και εμείς, να μην το ξεχνάμε επίσης και αυτό, και βρίσκονται μαζί μας. Ζουν ανάμεσά μας. Αντίστοιχα και εμείς πρέπει να συμμετεχθούμε με τον τρόπο που πρέπει, ώστε και να συνεχίσουν να ζουν, αλλά να μπορούμε να ζούμε μαζί. Αυτή είναι η ουσία. Και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω έναν συμπολίτη μας, εκδημότη μας, τον κύριο Αντώνη Σιμεντεριάδη, ο οποίος προσέφερε για όλη τη χρονιά του 2014 και συνεχίζει και τώρα δωρεάν ζωοτροφές για τα αδέσποτα του Δήμου μας. Μακάρι να υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που μπορούν να προσφέρουν κάτι, δεν είναι ανάγκη να είναι υψηλού κόστους, για να το προσφέρουν για να μπορούμε να λύνουμε κάποια προβλήματα. Αντίστοιχα βέβαια, δεν βγαίνει από το πλάνο μας το θέμα της οριστικής αντιμετώπισης του θέματος των αδέσποτων ζώων, κάτι το οποίο βέβαια θα μπορέσει να γίνει σίγουρα
όχι από εμάς μόνο, αλλά μια διαδημοτική συνεργασία, την οποία ούτως ή άλλως συζητάμε με τους όμορους Δήμους, γιατί είναι κοινό πρόβλημα. Όλοι το ίδιο πρόβλημα έχουμε. Και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε από κοινού για να μπορέσει να είναι και οικονομικά εφικτό. Να πάω έτσι πριν κλείσω λίγο στις παραλίες. Να πάω λίγο στις παραλίες. Φέτος, η Ελαιόλαδο τοποθετήσαμε δύο ηλεκτρικές ράμπες αμαία. Μία τις προηγούμενες χρονιές, δύο φέτος, μία στην παραλία των Αλυμών της Αναβίσου και μία στην γαλάζια αυτή, ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να βοηθήσουμε και τους συνανθρώπους μας αυτούς, οι οποίοι έχουν κινητικά προβλήματα, να μην ξεγεθούν την παραλία. Πέραν αυτού, όλο το καλοκαίρι προβήκαμε στον καθαρισμό των παραλιών, όπως κάνουμε άλλωστε πάντα, στις δωρεάν ντουζιέρες των παραλιών που διατηρούμε, σε αυτές τις οποίες μπορούμε και διατηρούμε δωρεάν ντουζιέρες, και αντίστοιχα στην τήρηση από τους επιχειρηματίες που εκμεταλλεύονται τις καντίνες, του να μην θεωρούν την ξαπρόσφατα. Μην γυρίσει να μου πει κανείς για τον πόντι, κοιτάω που βλέπετε το δείχνω, μην γυρίσει να μου πει κανείς για την παραλία του πέφτει τον πόντι, διότι αυτή είναι μια καντίνα με την οποία καμία σχέση δεν έχει ο Δήμος, είναι με παράνομη διαδικασία ουσιαστικά. Έτσι και έχει πάει την δικαστική οδό. Όλες οι υπόλοιπες καντίνες που μισθώνει ο Δήμος αναγκάζουν τους μισθωτές να έχουν δωρεάν τις απλώσεις για να μπορούμε να τις απολαύσουμε όλοι. Διότι ουσιαστικά αυτή είναι η ελεύθερη παραλία. Και είναι η ελεύθερη παραλία. Η ελεύθερη παραλία δεν είναι απλά να έχουμε ένα κομμάτι άμα με ένα κομμάτι θάλασσα και αυτό είναι παραλία. Αυτό είναι το κομμάτι τη άμα με τη θάλασσα. Πρέπει να είναι καθαρισμένο. Για να είναι καθαρισμένο πρέπει να φέρει ένα έσοδο για να μπορέσει να το καθαρίσει. Πρέπει αντίστοιχα να έχει ένα χώρο να καθίσει, ένα σκίαζε να το πω έτσι απλά, να έχει μέσα απλώ να καθίσει όταν δεν συγχρεώνει κανεί και να μπορεί να πάρει ένα πρώτο καλά. Αν τη θε. Αν τη θε. Διότι όταν δεν χρεώνει τη απλώ, θα σημαίνει ότι κάθασε και περισσότερο δεν σου πει κανεί. Και έτσι γίνεται. Αυτή είναι η ελεύθερη παραλία. Αλλά δεν είναι η αναξιοποίητη παραλία. Όπου από αυτή τη διαδικασία των καντινών που έχει ο Δήμο, των αναξιοποιητών, όπω θέλετε, αλλιώ πείτε, ο Δήμο μα για να πάμε σε ένα πιο σοβαρό θέμα, συγκεντρώνει το χρόνο περίπου τις 400.000 ευρώ των μισθών μου. Και μπορεί και καθαρίζει τις παραλίες, και μπορεί και πληρώνει το νερό για τις λουζιέρες, και μπορεί αντίστοιχα και κάνει κάποια έργα καθημερινότητος, όπως ένα παράδειγμα είναι η συνέχιση ουσιαστικά του διαδρόμου που έγινε στον παράδρομο των Αλυφών και λογοξούμε και θα συνεχίσουμε και θα το ολοκληρώσουμε να ενώσουμε ουσιαστικά την παραλιακή, ξανά με την παραλιακή, κάνοντας το γύρο των Αλυφών με ένα διάλογο περπατήματος, όπως είναι ο παλέμαχος διάλογος περπατήματος της Σαρονίδιος, το μονοπάτι του έρωτα που λένε πολύ, όπως είναι ένα αντίστοιχο κομμάτι που έχουμε κάνει από την Ανάβυσσο, ουσιαστικά τα όρια Σαρονίδιας με την Ανάβυσσο και φτάνει προς Ανάβυσσο, και πληροδοξούμε ουσιαστικά να ενώσουμε όλο το παραλιακό μέτωπο για να κάνουμε και το γύρο των Αλυφών με ένα τεράστιο διάλογο στον οποίο θα μπορούμε να περπατάμε και να το ευχαριστήσουμε όλοι. Τώρα, ήρθε προχθές μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία κρίνει παράνομη ουσιαστικά την κοινή υπουργική απόφαση που επιδίδεται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Οικονομικών και δίνει τη διατήρηση των παραλίων στους Δήμους. Εδώ δηλαδή λοιπόν τώρα προσπαθεί ουσιαστικά το κράτος να κυριαρχήσει την παραλία, την οποία παραλία το κράτος, είτε αυτό λέγεται κτηματική υπηρεσία, είτε λέγεται Υπουργείο Οικονομικών, είτε λέγεται Υπουργείο Ανάπτυξης, είτε λέγεται Εμπορική Αφιλία, είτε λέγεται ΤΑΜ, είτε λέγεται Παράκτη, είτε ό,τι και αν λέγεται, ανήρθε κανεί από εσά, έναν από όλου αυτού, να έρθει εδώ, να διαφυλάξει μια παραλία από καταπατητέ που πάμε εμεί, με προσωπική ευθύνη οι δήμαρχοι, και ρίχνουμε τα σύμφωνα όταν πάνε να περιφράσουν τι παραλίε. Αν είδε κανεί από εσά, έναν από όλου αυτού να έρθει να πάει να καθαρίσει τα φύλλα. Αν είδε κανεί από εσά, έναν από όλου αυτού να έρθει να πάει να καθαρίσει τα σκουπίδια. Ή να κάνει το οτιδήποτε για να μπορούμε το καλοκαίρι να βρούμε την παραλία και να κάνουμε μπάνιο, να μου το πει και εμένα. Για όλου λοιπόν αυτού του λόγου, εγώ από εδώ θέλω να σα πω το εξή. Υπάρχει δεν υπάρχει οικία. Υπάρχει δεν υπάρχει αντίδραση από του αρμόδιου φορεί. Ό,τι και να υπάρχει, το καλοκαίρι του 2016 θα ξαναλειτουργήσουν όλες οι κατήρες αυτές που λειτουργούν και τα έξοδα που θα φέρει ο Δήμος. Το θέλουν ή δεν το θέλουν και θα μας βρουν απέναντι. Επίσης να μην νομίζουν ότι τρώμε το τόπο και δεν αντιλαμβανόμαστε τι βρίσκεται πίσω από αυτό το οποίο βλέπουμε. Διότι πίσω από αυτό το οποίο βλέπουμε
Και εμείς, σαν δημοτική αρχή, το βλέπαμε ως πλούτο, θα το είχαμε δώσει, θα το είχαμε με διπλάσει. Με εισόδους, με μπάρες, θα έλεγα 210 ευρώ να μπει. Δεν το έχει ποτέ έτσι ο Δήμος. Εμείς το έχουμε δει κοινωνικό αγαθό. Και το αντιμετωπίσουμε ως κοινωνικό αγαθό και ως πλούτο. Και τι λέμε, να βγάλουμε τα μίνιμουμ ελάχιστα έσοδα που απαιτούνται με αυτόν τον τρόπο για να μπορέσουμε να διατηρούμε. Όχι άλλο λόγο. Κάποιοι λοιπόν έχουν δει τον πλούτο και τι προσπαθούν να το συγκεντρώσουν όλο αυτό στα χέρια του, να έχουν συγκεντρωτικά την εξουσία για να μπορέσουν ουσιαστικά να φέρουν χρήματα στο ταμείο του από αυτόν τον πλούτο. Αυτό να το ξεχάσουν. Αυτό να το ξεχάσουν και να μαθήσουν να πέραν τη μόνη. Διότι, να ξέρετε και κάτι ακόμα, σε αυτή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου βγήκε προχθές, ο μόνος ο οποίος αντιτάχθηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, γιατί εκείνος είχε ξεκινήσει όλη αυτή τη διαδικασία, ήταν ο Δήμος Θεσσαλονικού. Ούτε η Ένωση Δήμων Ελλάδων εμφανίστηκε, ούτε η Ένωση Δήμων Αττικής εμφανίστηκε, ούτε καμία, κανένας άλλος φορέας δεν εμφανίστηκε έναντι αυτού και ο μόνος ο οποίος εμφανίστηκε ήταν ο Δήμος Θεσσαλονικού. Οπότε δείχνουμε πράκτος ουσιαστικά ποια είναι η πρόθεσή μας, όπως επίσης ακόμα πιο αγωνιστικά και πιο πράκτος θα το δουν όταν έρθει και έχουν διαφορετικές απόψεις από αυτές που εξέφρασα και που θεωρώ πως οι απόψεις που εξέφρασα εξφράζονται από εσάς. Πώς? Για τις αλληλικές δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει καμία πρόταση, μάλλον θα ήθελα να πω. Από την εταιρεία κινήτων του δημοσίου, στην οποία πρέπει να ανήκουν. Διότι μην ξεχνάτε, πως το κομμάτι αυτό με τις παραλίες είχε πάει στην παράκτη του μέτωπου ΑΕΕ. Με την παράκτη του μέτωπου ΑΕΕ, η πραγματικότητα είναι πως οι δημάρχοι του παραλιακού μετώπου ξεκινήσαμε μια καλή συνεργασία και προσπαθούσαμε να βρούμε μια φόρμουλα συνεννόησης και συνεργασίας. Μην σου πείτε τη διάγνωση, εσύ. Με το που ξεκίνησε η νέα κυβέρνηση και εκλέγει, έκλεισε την παράκτη του μέτωπου ΑΕΕ. Ξαναγυρίσαν όλα τα κίνητα αυτά στην εταιρεία κινήτων του δημοσίου, η οποία η ΕΤΑΛΑΛΑΠΑ 6, η οποία είναι η εταιρεία κινήτων του δημοσίου, έχει να διαχειριστεί κάποιες δεκάδες χιλιάδες ακίνητα και αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια πολύ πιο δυσκίνητη διαδικασία. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει καμία πρόταση για τίποτα σε σχέση με αυτό το κομμάτι. Οπότε αυτή τη στιγμή τίποτα. Αναμένουμε. Πέραν όμως από όλα αυτά, έχει γίνει πραγματικά πολύ μεγάλη δουλειά όλο αυτόν τον χρόνο από τους αντιδημάρχους, τους φορέλους των τοπικών συμβουλίων, τους δημοτικούς συμβούλους, τους εργαζόμενους του Δήμου, προκειμένου να αναδιαρθρώσουμε τις υπηρεσίες και τον τρόπο λειτουργίας αυτών ώστε να γίνουν πιο αποδοτικές. Με γνώμονα βέβαια πάντα του συμφέρον του πολίτη και την παροχή των καλύτερων υπηρεσιών. Γι' αυτό λοιπόν προχωρήσαμε στην διάρθρωση και στην οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου με την κατάρτιση ενός νέου οργανισμού λειτουργίας του Δήμου, εντελώς διαφορετικού σε σχέση με αυτόν τον οποίο βρήκαμε, συρρυκνωμένο κατά 50% ώστε να γίνει πιο ευέλικτος και πιο φιλικός προς τον πολίτη. Αντίστοιχα, ιεραρχούμε εκ νέου τις ανάγκες, αξιοποιώντας έτσι το ανθρώπινο δυναμικό που υπάρχει διαθέσιμο, έτσι ώστε να μπορέσουμε με αποτελεσματικότερο τρόπο να καλύψουμε και τα κενά που υπάρχουν από άποψη προσωπικού, γιατί υπάρχουν κενά, αλλά να βελτιώσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Εδώ να σας δώσω μια εικόνα ακόμα. Την απαγόρευση προσλήψεων που υπάρχει στους Δήμους από το πρώτο μνημόνιο του 2011 μέχρι σήμερα και τελειώνει το τέλος του 2016, ο Δήμος Αγωνικού είναι μείον 74 άτομα προσωπικό. Τα παιδιά που πήγαν είναι ασφαλιστικά. Οι άνθρωποι που συνταξιοδοτούνται, είμαστε μείον 74 άτομα προσωπικό. Τα μείον 74 άτομα προσωπικό είναι στο εργατοτεχνικό προσωπικό ουσιαστικά. Στο διοικητικό δεν πειράζει. Γιατί σαν όμως λιγότερο θα βρούμε διαφορετικό τρόπο που θα κάνουμε τη δουλειά μας. Στο εργατοτεχνικό όμως, πόσο σκουπιστεί ο τρόπος, πόσο μα η σακούλα με τα σκουπίδια, πόσο επισκευαστεί η λάμπα τη σύνδεση, πώς θα λαχθεί η λάμπα, είναι αυτά τα καθημερινά προβλήματα τα οποία βιώνουμε όλοι και πραγματικά είναι από δυσεπίλητο αλήθεια αυτή τη στιγμή. Όταν μας απαγορεύει ο κράτος ουσιαστικά να μπορέσουμε να πάρουμε τον απαραίτητο αυτό αριθμό εργαζομένων που χρειαζόμαστε για να μπορούμε να παρέχουμε καθημερινές υπηρεσίες. Δεν ήμασταν ποτέ ένα Δήμος, ούτε φιλοδοξούμε να γίνουμε όπως κάποιοι μεγάλοι αυτοκινήτη που είχαν υπεράριθμο προσωπικό. Εμείς δεν έχουμε το απαραίτητο προσωπικό αυτή τη στιγμή. Και προσπαθούμε που κοντάροντα στο φιλότιμο αυτό των εργαζομένων. Τον άρχισε το απόγευμα με το έλα, ρε, σε παρακαλώ, Γιάννη μου, έλα να βοηθήσει τώρα με το λάβει και ούτω καθεξή. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργούμε αυτή τη στιγμή. Και αυτό πρέπει να σταματήσει. Υιοθετούμε λοιπόν αντίστοιχα και
εφαρμογές, ηλεκτρονικές εφαρμογές, σύγχρονες ουσιαστικά και συστήματα καταγραφής για να μπορέσουν να βελτιώσουν την καθημερινότητα. Και τι κάναμε, να το πω έτσι πιο απλά. Πρώτον, για πρώτη φορά ο Δήμος Σαλονικού διαθέτει αποθήκες. Και τι εννοώ διαθέτει αποθήκες? Είχε αποθήκες. Αλλά οι αποθήκες ήταν απλά χώροι στους οποίους δεν ξέραμε τι υπήρχε, πώς υπήρχε και που πήγαινε και πώς ερχόταν. Αυτή τη στιγμή έχουν οργανωθεί δύο αποθήκες στο Δήμο Σαλονικού, μια κεντρική στα Καλλίδια και ένα υποκατάστημα στην Ανάβησο, όπου πλέον είναι μηχανογραφημένες, είναι καταγεγραμμένα τα πάντα, ξέρουμε τι έρχεται, πού πάει και τι θα χρειαστούμε. Με αποτέλεσμα να συρρυκνώνουμε τα κόστη αφενός και αφετέρου να υπάρχει καλύτερη χρήση των υλικών. Αντίστοιχα, αυτό θα έρθει να συμπληρωθεί όπως στις επόμενες μέρες. Θα δοθεί στους εργαζομένους ένα δελτίο οικοδοτικότητας χωριέων, ανά ώρα δηλαδή, θα καταγράφουν το που βρίσκει ο κάθε εργαζόμενος, ανά ώρα, κανένα μέρα. Και δόθηκε πριν 15 μέρες περίπου ένα δελτίο καταγραφής χρήσης υλικών. Δηλαδή, ο κάθε εργαζόμενος, ό,τι υλικό πάρει να πάει να επισκευάσει κάτι, φέρει ένα δελτίο πίσω το μεσημέρι που ελέγχει την υπηρεσία, πού χρησιμοποιήθηκε και τι ακριβώς έγινε με αυτό το υλικό. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αποκτάμε πλέον απόλυτο έλεγχο στα προϊόντα, στα υλικά, αυτά τα οποία διαχειρίζεται το Δήμος, αλλά επίσης πάμε να αποκτήσουμε απόλυτο έλεγχο και στον τρόπο με τον οποίο γίνονται αυτές οι διαδικασίες. Επίσης, προσπαθούμε να λύσουμε το θέμα του αμαξοστασίου. Είχα το τελευταίο ραντεβού, την τελευταία συνάντηση με την αντιπεριφερειάρχη, την αντίστοιχη, την κυρία Μαγγέλη, πριν από ένα μήνα περίπου, στο παλιό κτέο στην περιοχή της Φέρισσας. Θέω να δεις, θέω λίγο, θέω πέντες, όπως και να το λέει ο καθένας, ένα είναι το ίδιο είναι. Όπου η περιφέρεια δική συλλογοξή μέσα σε ένα με ένα μισό χρόνο από σήμερα να μας επαναλειτουργήσει το θέο. Και έτσι συνεννοηθήκαμε να μας δώσουν δύο ράπες από τις 7 που διαθέτει, ώστε να μπορούμε να επισκευάζουμε μόνοι μας τα οχήματά μας και να συρρυκνώσουμε τα κόστη επισκευής, αλλά και να έχουμε καλύτερη ουσιαστικά παρακολούθηση όλης αυτής της διαδικασίας, να μας δώσει έναν εξωτερικό και έναν εσωτερικό χώρο για τη στάθμευση των οχημάτων και δύο γραφεία για να συσταθεί πλέον εκεί το γραφείο κίνησης. Τι πάμε να κάνουμε λοιπόν, να φτιάξουμε ένα οργανωμένο αμαξοστάσιο του Δήμου, στο οποίο πλέον θα έχουμε και τα καύσιμα δικά μας, με αποτιμημένη ουσιαστικά μελέτη ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, να εξοικονομούμε πάνω από 300.000 ευρώ το χρόνο. Αντίστοιχα, οργανώσαμε γραφείο διοικητικής διαχειριστικής υποστήριξης ίδρυψης άρτευσης, κάτι το οποίο γινόταν κάπως εμπειρικά μέχρι σήμερα. Και πλέον είναι πολύ πιο οργανωμένα τα πράγματα. Έχει γίνει τεράστια προσπάθεια μέσα από αυτό το γραφείο στην καταγραφή της υψάμενης κατάστασης της υπηρεσίας ίδρυψης. Και θέλω να σας δώσω ένα στοιχείο εδώ. Να σας δώσω ένα στοιχείο το εξής. Ότι έχουμε βρει μέχρι στιγμής 750 περίπου υδρόμετρα σε όλο το Δήμο Σαλονικού που είτε δεν καταμετρούνται είτε δεν γράφουν γιατί είναι χαλασμένα. Και έχουμε προβεί ήδη στην αντικατάσταση των 250 εξ αυτών και προχωράμε στο να τα αντικαταστήσουμε όλα. Αυτά είναι χρήματα τα οποία χάνουν και τα πληρώνουν στις τσέπες μας. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Και αυτό ουσιαστικά προσπαθούμε να διαφυλάξουμε. Αντίστοιχα, έχουν διαρθρωθεί με διαφόρους τρόπους και άλλες υπηρεσίες που δεν θέλω να σας κουράσω. Ένα μόνο θα πω ακόμα για την διάρθρωση, ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια πιλωτική εφαρμογή ενός ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής των ετοιμάτων που γίνονται, των τηλεφωνικών αυτών ετοιμάτων ή ετοιμάτων με mail. Ετοιμάζουμε επίσης και μια εφαρμογή, ένα application, από το οποίο θα μπορείτε πλέον να στέλνετε το έτοιμά σας στο κινητό σας, καθώς βρίσκεστε στον δρόμο ή οπουδήποτε. Και αυτά όλα πιλωτικά έχει ξεκινήσει, καταγράφονται ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά παρακολουθείτε όλη η διαδικασία. Αλλάζοντας με όλη τη δομή των υπηρεσιών, έτσι. Όλη η διαδικασία εκτέλεσης αυτού και θα μπορείτε αντίστοιχα να έχετε και ανά πάσα στιγμή ενημέρωση για το σε ποια φάση βρίσκεται η εκπαίδευση του ετοιμάτος. Αυτό μέχρι το πρώτο εξάμεινο του 2016 θα το έχουμε ολοκληρωμένο και πλέον θα προσφέρεται σε εσάς καθημερινότητα. Αυτή τη στιγμή το λειτουργούμε πιλωτικά. Μέσα σε 6 μήνες από σήμερα θα είναι πλήρως εφαρμοσμένο πλέον και θα μπορεί να βοηθάει και εσάς αλλά και εμάς, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα υπάρχει πλέον αίτημα το οποίο θα χάνεται. Υπήρχε ένα τέτοιο πρόβλημα, υπήρχε ένα τέτοιο πρόβλημα, το είδαμε, το βρήκαμε, το αντιμετωπίσαμε. Έτοιμα το οποίο θα χάνεται. Δεν θα χάνεται κανένα αίτημα. Και επίσης θα χάνεται και καθόλου χρόνος στην αντιμετώπιση του αιτήματος, μέσω αυτού. Πολλές βέβαια υπήρξαν για όλο αυτό το
χρονικό διάστημα, οι ανάγκες εκτός αμμοδιοτήτων μας. Μια τέτοια κατάσταση εκτός αμμοδιοτήτων είναι αυτή η οποία προανέφερα, παραδείγματος χάρη για να καταλάβω τι θέλω να πω. Είναι δασκάλοι και καθηγητές στα σχολεία μας. Ήταν πέρσι οι μεταφορές των μαθητών. Είναι αντίστοιχα το θέμα των παραλίων που προανέφερα. Σε όλα αυτά τα θέματα είμαστε εδώ να αγωνιστούμε μαζί σας, γιατί είναι θέματα που δεν επίκουν στους αρμοδιότητες του Δήμου μεν, αλλά από τη στιγμή που αφορούν τους κατοίκους, τους πολίτες της περιοχής, είναι και δικά μας προβλήματα. Και σε αυτά θα μας βρίσκεται μονίμως αρμογούς, ώστε να είμαστε εκεί μπροστά, λες, όποτε απαιτείτε, και να διαθέτουμε και τα μέσα που διαθέτουμε, που έχουμε ως Δήμος, όποτε απαιτείτε, ώστε να μπορούμε να τα επιλύουμε μαζί. Αυτή είναι κατά τη δική μας απόψη μια στάση υπευθυνότητα τη Δημοτική Αρχή απέναντι στους πολίτες. Πέρα από τα τετριμένα αυτά τα οποία έχουμε να κάνουμε, θα κάνουμε και θα τα κάνουμε. Συνεργαζόμαστε όλο αυτό το διάστημα με Δήμους και φορείς εντός αλλά και εκτός Ελλάδος. Ενισχύοντας έτσι τις θέσεις μας και εδραιώνοντας τις θέσεις μας ως Δήμος ουσιαστικά, αλλά και ανταλλάσσοντας καλές πρακτικές σε κοινά θέματα που μας αφορούν. Ως μέλος προσωπικά του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δήμων Αττικής, καθότι λίγο διάστημα μετά την ανάληψη των αρμοδιοτήτων μου ήμουν υποψήφιος στην Ένωση Δήμων Αττικής και κατάφερα να εκλεγώ πέμπτος μάλιστα στη σειρά, με τίμησαν οι συνάδελφοι δήμαρχοι με την ψήφο τους, αλλά και τη συμμετοχή μου, όπως και του φίλου του Δημήτρη Τουρκά, στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΤΑ. Είναι ένας φορέας αυτοδιοίκησης που ονομάζεται, τα αρχικά του ΠΕΤΑ είναι πληροφόρηση, επιμόρφωση, τοπική ανάπτυξη. Είναι ένας φορέας ο οποίος ουσιαστικά εκπονεί αναπτυξιακές μελέτες που αφορούν τους Δήμους και έχει επιλύσει αρκετά προβλήματα στους Δήμους. Πετύχαμε να κάνουμε διεπώς αισθητή την παρουσία μας στους Δήμους μέσα από αυτές τις δράσεις, μέσα από αυτές τις ενέργειες. Έτσι ώστε ο Δήμος μας ουσιαστικά, παρότι ένας Δήμος απομακρυσμένος από το κέντρο, να βρει πραγματικά τη θέση που του αρμόζει μέσα σε αυτή τη διοικητική δομή της χώρας. Στις επισκέψεις μου στο εξωτερικό, αποκόμισα κάποιες εμπειρίες που θέλω να μοιραστώ τις μαζί σας. Ιδιαίτερα αυτή την εποχή που νομίζω ότι είναι πολύ πολύ πιο επίκαιρο από οτιδήποτε. Υπάρχουν φορές που εμείς οι Έλληνες νιώθουμε μειονεκτικά. Μας έχουν κάνει ουσιαστικά να νιώθουμε μειονεκτικά έναντι άλλων, έναντι άλλων λαών. Είχαμε πρόσφατα ένα ταξίδι στη Γερμανία, στο Βερολίνο. Ήταν και ο κύριος Λουκάς μαζί, όπως και αγγελίοι, δεκάδες άλλοι Γερμανοί. Για να μετέχουμε στην Γερμανική Συνέλευση. Έχω να σας ομολογηθώ κάτι από αυτό το ταξίδι. Πραγματικά, σε επίπεδο δημόσιας διοίκησης, δεν έχουμε να συλλέξουμε τίποτα από αυτό το οποίο είδαμε στο Βερολίνο. Θες, ο Δημήτρη, αν έχεις διαφορετική άποψη. Και πρέπει να σταματήσουμε... και πρέπει να σταματήσουμε να νιώθουμε μειονεκτικά για πράγματα στα οποία είμαστε μπροστά. Για πράγματα στα οποία είμαστε ανώτεροι. Ξέρετε, αποκομίσαμε ουσιαστικά από εκείνη. Εγώ τι καταλάβα τουλάχιστον. Εγώ καταλάβα το εξής, ότι είμαστε ένας λαός, ο οποίος το παραμικρό το οποίο συμβαίνει, άσχημο εννοώ, το παίρνουμε και το κάνουμε σημαία. Και αρισκόμαστε στο να διαδίδουμε το κακό των νέων. Αντίστοιχα αυτό που είδα εγώ στο Βερολίνο, είδα τα άσχημα νέα περνούσε σε ψηλά γραμματάκια και την επόμενη μέρα το πρωί είχαν χαθεί. Δεν λέω ότι εδώ συμβαίνουν τα χειρότερα και παντού αλλού γίνονται όλα καλά. Αντίθετα, ενδεχομένως όταν συμβαίνουν λιγότερα άσχημα από ό,τι σε άλλους. Όμως, εμείς είμαστε οι μόνοι που τα αναδεικνύουμε από μόνοι μας. Αυτή τη λογική πρέπει να την αλλάξουμε και αυτή η λογική πρέπει να φύγει εντελώς από το μυαλό μας, διότι πραγματικά ως Έλληνες δεν μας αξίζει. Μέσα λοιπόν, για να ολοκληρώσω, νομίζω ότι σας κούρασε, σας βλέπω κουρασμένο. Μέσα λοιπόν σε αυτόν τον ένα χρόνο, θα ήθελα να σας πω πως καθημερινά ουσιαστικά, εγώ έχω ως Ευαγγέλιο το προεκλογικό πρόγραμμα το οποίο σας μοιράσαμε. Το τσεκάρω. Ενώ τι κάνουμε, κατά πόσο είμαστε κοντά στους στόχους σε σχέση με αυτό το οποίο υποσχεθήκαμε, και δεν ξεχνάω ότι έβαλε και ένα αυτοκολλητάκι πάνω, το οποίο εγώ δεν επέλεξα, που λέω ότι θέλω να το κρατήσετε
και στις επόμενες εκλογές να έρθετε να μου το δείξετε ότι δεν φοβόμαστε να ολοκληρώσουμε όλα όσα έχουμε αναγράψει μέσα και ακόμα περισσότερα. Όταν αντιλαμβάνεστε την αγωνία την οποία έχετε να αναλάβετε την ευθύνη. Και αποτελήσαμε λοιπόν και είδαμε το εξής, ότι από αυτό το προεκλογικό πρόγραμμα, στον ένα χρόνο που περάσαμε μέχρι σήμερα, έχουμε υλοποιήσει το 30% των όσων αναγράφονται και έχουμε δρομολογήσει το υπόλοιπο 20% των όσων αναγράφονται. Ότι μέσα στον πρώτο χρόνο έχουμε δρομολογήσει και υλοποιήσει το μισθό προεκλογικό μας πρόγραμμα. Και αυτό μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε και να νιώθουμε απόλυτα ικανοποιημένοι και υπερήφανοι για αυτό το αυτοκολλητάκι το οποίο βάλαμε. Σε όλη αυτή την προσπάθεια, βέβαια, στις επιτυχίες, στις αποτυχίες, αυτές έρχονται, στις χαρές, στις λύπες, είμαστε όλοι μαζί. Εσείς δηλαδή, οι κάτοικοι, οι δημότες του Δήμου Σαλονικού και εμείς, όλοι εμείς, τους οποίους επιλέξατε να σας εκπροσωπήσουν. Στο σημείο αυτό, εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω έναν όλους αυτούς τους ανθρώπους που με εμπιστεύτηκαν και συνεχίζουν και με εμπιστεύονται και μαζί δημιουργούν το Σαλονικό του αύριο, το Σαλονικό που όλοι ονειρευόμαστε. Είναι αντιδήμαρχοι. Ο κύριος Σάββας Γέραλης. Αντιδήμαρχος του Πολιτισμού και της Προτάσεως της ο κύριος Σαμάτης Ογκίνης. Αντιδήμαρχος του Πολιτισμού και της Προτάσεως της Καταλήτης. Ο κύριος Ηλίας Κουκουβάλλας. Αντιδήμαρχος του Πολιτισμού και της κυρία Κατερίνα Παπασταμέλου Κούμα. Αντιδήμαρχος του Πολιτισμού. Κυρία Μαρία Κόλια, η πρόεδρο του Δημοτικού Κοινοβουλίου. Κύριο Μανώλη Καρύδο, ο πρόεδρο ανώνυμη εταιρεία του Δήμου. Κύριο Αλέκο Αθανασόπουλο, ο πρόεδρο του Κοινοβουλίου τη Επιχείρηση του Δήμου. Κύριο Δημήτρη Ολιοδακάκη, ο πρόεδρο του Νομικού Προσώπου Παλαιστώνη του Δήμου. Δημοτική Σύμβουλη κυρία Μιχαηλίδου, τη Γαλλία Σοφέρια, την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριος Αποστόλου Απόστολος. Κύριος Αλεξόπουλος Βασίλης. Κύριος Μουσταλίδης Αντώνης. Κυρία Γεωργοπούλου. Ο πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Αλληλείων, κύριος Μάκης Κολατσής. Κύριος Κεμπινάκης Κωνσταντίνος. Κύριος Γιαννούλας Κωνσταντίνος. Κύριος Κουλαμάτσι Κωνσταντίνα. Κύριος Κωνσταντίνα Μαριάννη. Κύριος Γεννακού Ευκαθία Ευγενία. Κύριος Κεμπινάκη Μάρκα. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αναβίσου. Κυρία Λόγα και Τεόγλου. Και η τοπική σύμβουλη κυρία Τιμπίλο και Κατερίνη. Κύριος Αφρικάντα Θανασία. Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιάς Φώκιας, ο κύριος Νάσος Παπουθής. Δημοτική Σύμβουλη, τοπική Σύμβουλη, μάλλον ο κύριος Φιλίππου Δημήτριος, ο κύριος Παλαιάς Σαράμος. Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σαραμίδος, ο κύριος Νίκος Σαράμος. Η τοπική Σύμβουλη, κυρία Χατζη Κωνσταντίνου Δημητρίου Ζωήρου και ο κύριος Δημητρίου Καλούσαφε. Και ο πρόεδρος της μικρής μας τοπικής κοινότητας του Βαρά, ο κύριος Γιάννης Ζωκίνος, της μικρής, αλλά μεγάλη στην καρδιά. Και η τοπική σύμβουλη, ο κύριος Βασιλείου Χρήστος, ο κύριος Βασιλείου Κατήλου. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους εσάς που βρεθήκατε εδώ απόψε κοντά μας. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης θερμά όλους τους συνεργάτες μου, εκτός από τους αιρετούς τους δημοτικούς συμβούλους, τα κορίτσια εδώ και το αγόρι του γραφείου μου που φροντίζουν για όλους που φροντίσανε και απόψε. Αυτή είναι αυτή η οργάνωση.
ευχαριστώ και να κλείσω με το εξής. Με το ότι θα φροντίσω να έχουμε τέτοιου τύπου συναντήσεις κάθε χρόνο, αλλά θα φροντίσω να έχουμε αντίστοιχες συναντήσεις και σε λιγότερο χρονικό διάστημα τον χρόνο, διότι μόνο ανταλλάσσοντας απόψεις θα μπορέσουμε να παίρνουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα.